Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας δεχόμαστε σε αυτό το φιλόξενο χώρο, ξέροντας ότι σας παίρνουμε χρόνο από κάτι καλύτερο, αλλά θεωρούμε τη σημερινή συζήτηση εξαιρετικά σημαντική για το αύριο, το μεθαύριο και το παραπέρα της Άνδρου. Και έχουμε ιδιαίτερη χαρά που στο Προεδρείο απαρτίζεται από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, από τον φίλο μας, τον Δημοσθένη τον Κονάρη, που είναι η Κουρή, είναι ασθενής, τον Δημήτρη τον Κιτάτα, τον Κιτάτα, τη Μαρίνη την Πούμα, τη Γιάννη τον Ιωσία και τον ομιλητή, τον Βαγγέλη, τον Βαγγέλη τον Ιωσία και τον Γιάννη τον Πίπα. Είναι κάτω η Μαρία Σαρβάρδο. Ελένη, εντάξει, με συγχωρείς Ελένη. Λοιπόν, ο Βαγγέλης, αυτή η εκδήλωση γίνεται το περιοδικό νήσος άνθρωπος, που βγαίνει για 12 συνεχή χρόνια και είναι ίσως το μακροβιότερο από την λέγει δημιουργήσεις ο Κιτάτας, περιοδικό που εκδίδεται στην Άνδρο, είναι περιοδικό επιστημονικό, έχει μια εγκυρότητα και βάση περιπτώσει δεν έχει την δυνατότητα που να κινείται στην Άνδρο. Δεν ξέρω, είναι αντιπληματική η εποχή μας. Παλιά είχαμε αρκετά και καλά ραδιοφωνία. Οι εκδόσεις μας είχαμε πρώτα 2.610.000 πελάτες, σήμερα 42 αυτοί μπορεί να πληρώνουν. Ήμουνα με την Υπουργό Πολιτισμού πριν λίγες μέρες στη Σύρο και της είπα να πάμε σε ένα βιβλιοπωλείο ιστορικό σταθμό που θέλω να βρει ένα βιβλίο που θα μπορούσε να το κάνει δώρο σε κάποιον που ήθελε να προσφέρει ένα βιβλίο δώρο, δεν υπάρχει. Εκεί που ήταν το βιβλιοπωλείο στη χώρα πουλάνε άλλα πράγματα. Εκεί που πουλάνε βιβλία συνήθως πουλάνε αυτά τα ευπόλυτα που παλιά τα πουλάγανε τα περίπτερα σε πρόχειρες, φτηνές εκδόσεις. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι αξίες έχουν πέσει, το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται κάτω από τον πυθμένα, πολύ χαμηλά, δεν διακρίνεται κανείς. Έχουμε αυτό το πράγμα εδώ που είναι ένα σκουπίδο τενεκές που έχει και διαμάντια, δεν μάθαμε τον κόσμο να διαλέγει. Και ο κόσμος τροφοδοτείται κυρίως με λογοτεχνία που το έχει διαφθείρει το αισθητικό κριτήριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουν, δύσκολη καιρή. Την άνθρωπο την ξέρανε από μια παρουσιάτρια που είχα στην εφημερίδα μου παλιά και η οποία βγαίνει και δίνει τα μαγιό και τα λοιπά. Αυτή είναι η εποχή. Από την καρδιά μας σας ευχαριστούμε και εσάς κύριε Δήμαρχε και όλους σας, διότι θα συζητήσουμε σήμερα ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Δεν το κάναμε νωρίτερα, πρέπει να έχει γίνει τέτοια συζήτηση. Την έχουμε κάνει εμείς στην Πυρό που γινόντουσαν αυτές οι κουβέντες με έναν κορυφαίο επιστήμονα, κορυφαίο στο διεθνές επίπεδο, του Βαγγέλη τον Πισία, όπου όταν και έρθει για πρώτη φορά εδώ, έφτιαξε στη Βουρκωτή ένα σχολείο, μέσα στο σχολείο ένα θέατρο, χάραξε το δρόμο Βουρκωτή Βόρη και είχε στο σακίδιό του μερικές κονσέρβες για να συντρίχνει. Θέλω από τη θέση αυτή να θυμηθώ τους δύο πρωτοπόρους που χάσαμε από την παρέα μας. Ένα σπουδαίο άνδρα της επιστήμης και φίλο καλό, τον Μπαφαλούκο, τον γιατρό του Σπύρου, τον μεγάλο και τον γιατρό μου και φίλο μου και αγαπημένο μου φίλο. Και τον επίσης φίλο, τον Ζαχαρία τον Δεματά. Τους θυμόμαστε αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν και κάναν τέτοιες δουλειές, μελέτες, πώς θα επιβιώσει αυτός ο τόπος. Τώρα λοιπόν θα σας έλεγα για τον Βαγγέλη τον Πισία πέντε πράγματα. Ο Βαγγέλης είναι σεμνός, θα τους έκανα και τα βρήκα. Ο Βαγγέλης ο Πισίας είναι τοπογράφος, μηχανικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έκτοτε ασχολήθηκε πάρα πολλά παράγματα και κυρίως με τη διαχείριση υδάτων. Σπούδασε αυτά τα πράγματα στο Παρίσι, έχει αρκετά μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Και εκτός από την Αυστραλία, έχει κάνει έργα σε όλη την Οικουμένη. Να σκεφτείτε ένα τμήμα κάτω της Σαχάρας,
έχει πρασινίσει χάρη στις δικές τους προσπάθειες που έζησε, νομίζω, 4 χρόνια εκεί μαζί τους. Όπου και να πας αυτές τις χώρες, ξέρω τον πλησίο, είτε από τον ΕΟΣΑ, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από την Διεθνή. Σε πάρα πολλές οργανώσεις πήγαινε ως σύμβουλος έργων. Θέλω να πω ακόμα ότι οφειλεί πάρα πολλές γλώσσες, κυρίως ξέρει και τα αραβικά και τα γερμανικά. Έχει ζήσει με τους ανθρώπους και είναι βαθύτατα φίλος των ανθρώπων και των ανθρώπων που είναι ανάγκη. Υπάρχει κι όμως και μια άλλη πτυχή που είναι τιμή μας που τον έχουμε και εσείς την Άνδρο. Έχει βιδέψει την καρδιά του πάνω από τον κόλλη που σε κάτι πέτρες που είναι άλλο πάνω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, είναι αυτός που ήταν, είχε ξεκινήσει μαζί μια άλλος Ευρωπαίος, έναν υπουργό στο Λίσκο που από το 2000 μέχρι σήμερα πηγαίνουν μια βοήθεια ανθρωπικής ηθικής στη Γάζα. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, σκότωσαν την παρέα 9 Τούρκους, ο Βαγγέλης ταλαιπωρήθηκε, υπέστη τα πάνδυνα και το δικαστήριο της Ευρώπης καταδίκασε το Ιτρέλη για τη συμπεριφορά απέναντι στον Βαγγέλη του Μησία. Και χθες τον καλέσαν κάτω στα διεθνή, στα ύδατα, να τον τιμήσουν, πάει καινούργια φουρνιά. Μετά πήρε μεγάλες πρωτοβουλίες για να γίνει η Ευρώπη και η νοτιοδυτική χώρος ειρήνης. Όλα αυτά είναι πολύ γνωστά. Εμάς είναι μεγάλη μας τιμή που τον έχουμε κοντά μας. Είναι και αντριώτης. Με το Βαγγέλη ξεκίνησε ο φιλοπρόεδρος όμως τον Γαβρίου πριν από χρόνια. Και ο Απόστολος τον Ταΐς και μετέπειτα να δούμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε νερά. Πώς μπορεί δηλαδή να προλάβουμε αυτά που σήμερα ήρθαν, έρχονται και τα έχουν πιο χειρότερα. Και θα μας τα πει ο ίδιος. Αρκεί να σας πω εγώ που έζησα, γεννήθηκα εδώ, σε ένα σπίτι που δεν είχε νερό, δεν είχε τουαλέτα, δεν είχε φως, δεν είχε δρόμο, δεν είχε δάπλο, δεν είχε ταβάνι. Νομίζω ότι δεν είχε φαγητό. Και παίρνα μια στάμνα νερό, οι δύο από τη Βρύση, που ήταν μακριά, πάνω από 180 μέτρα, και εγώ ένα μικρό σταυνάκι και το κουβάλαγα κι αυτό. Καμιά φορά μας έφτανε αυτό. Ποτίζαμε και κρατάγαμε και από εκεί και το νερό και τα λουλούδια και άλλα. Σήμερα λοιπόν άλλαξε η ζωή. Μας έπλανε η μητέρα μας σε μια σκάφη με μια πατανόβουρτσα. Αρκετοί από τους φίλους μας θέλουν να έχουν την πισίνα τους εδώ και τα φρόκαλα και ο αέρας τη γεμίζει αμέσως με χώματα. Έκτοτε συνηθίσαμε σπατάλη του νερού. Αντί για μια στάμνα έχουμε 3, 4 και 5 τουαλέτες και μπανιέρες. Τα χωριά που έχουν εκατοφέρεια και χωρίς να έχουν βόθρους στεγανούς, έχοντας απορριφητικούς, ένας κάνει τσίσα στον άλλον από κάτω. Σε λίγο δεν ξέρω αν είσαι άλλος να τα πίνετε. Πρέπει να γίνει μια κουβέντα για τα νερά της Άνδρου. Το νερό για παράδειγμα, τον τροφείο από κάτω, αυτό πόσα σπίτια. Στον Άγιο Πέτρο ήρθε μια φίλη μας, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκανε ένα βότο πάνω από την πρίση, δεν πίνει με νερό πια. Όταν στο Γάβριο, που ξέρω στην περιοχή του Μαντώνη του Καβαλιά, αντλούνε νερό από την τρόμπα, από το πηγάδι αυτό, την Μπομόνα, η βόρθη της γύρω περιοχής, λόγω των συγκοινωνίων των δοχείων κατεβαίνει. Αυτό που κατέστρεψε το νησί είναι ότι θαλασσώσαμε τα νερά. Ναι, μπήκε αλάτι μέσα. Ο κάβος του Γαβρίου και έχει αλάτι. Και με όλα τα άλλα που μαθαίνουμε και βλέπουμε, δεν ξέρω, δεν το προλάβουμε εμείς, αλλά κάποια ώρα θα βγουν στον κάβο του Γαβρίου και εδώ στους κάβους, αν υπάρχουν πια αχινοί ή καβούρια. Τι κάνουμε? Τι κάνει άνδρος, η δρούσα, άνυδρη? Τι κάνουμε? Σήμερα λοιπόν θα παρακαλέσω φίλο Βαγγέλη να μας θέσει έναν προβληματισμό και να δούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο και όσοι ασχολείται με τα κοινά και σκοπεύουν να ασχοληθούν, να το πάρουν πολύ σοβαρά. Πρέπει να ξέρουμε κάτι ότι παλιά ζεωγραφώναμε τη γη. Πήγανε θάμνοι, κρατάγανε το νερό. Σήμερα καίγονται οι θάμνοι. Δεν σε βγαλώνει τη γη και φεύγει το νερό σαν να κυλάει σε γυαλί και πάει στη θάλασσα. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε τώρα να κάνουμε και ιδιαίτερα ο Βαγγέλης. Και νομίζω ότι
αν θα γίνει αυτό, θα έχουμε αρκετές χιλιάδες τόνους εδώ για τα μυευτήρες. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου και θέλω να μαζί μας όλοι να, αυτή την αγωνία να τη μοιραστούμε και να την κάνουμε πράξη ζωής από άλλο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε να ακούσετε μια συζήτηση μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού που τέλος πάντων μπορεί να μην ακούγεται τόσο εύκολα, αλλά πιστεύω ότι με το τέλος αυτής της συζήτησης θα μείνει κάτι. Προσωπικά δεν κάνω αυτή την παρουσίαση για το θέμα το ίδιο καθεαυτό, γιατί το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε έχει προχωρήσει με στον ένα ή στον άλλο βαθμό, έχει φτάσει κάπου. Το άλλο το οποίο θα σας αναφέρω έχει φτάσει επίσης κάπου. Εκείνο που μένει είναι αυτά τα δύο θέματα να πάρουν το δρόμο προς την υλοποίηση. Συνεπώς, ναι μεν θα παρουσιάσουμε μία λύση ενός προβλήματος και μία δεύτερη λύση γενικότερη του ίδιου προβλήματος, ωστόσο πέρα από την παρουσίαση της λύσης γυρίζω την συζήτηση, την πάω σε ένα άλλο πεδίο, στο πεδίο της πολιτικής, όπου εκεί χρειάζεται η πολιτική βούληση πλέον, διότι σε ό,τι αφορά το Βαγγέλη τον Πισία, τον κάθε Βαγγέλη Πισία, και παρά την καλή διάθεση του Γιώργου του Δαρανού με ξεχωρίσει από τους χιλιάδες συναδέλφους μου οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, έχω βρεθεί με πάρα πολλούς ανθρώπους, δουλέψαμε μαζί και κάναμε κάποια πράγματα, μερικές φορές πετύχαμε, μερικές φορές απετύχαμε, όπως και για τα άλλα που ανέφερε μετά, πάλι με πολλούς άλλους ανθρώπους κάναμε κάποιες προσπάθειες, εντάσσονται σε αυτό που λέγεται ανθρωπιστική δράση, έγινε πάντοτε χωρίς κομματικό πλαίσιο και έγινε πάντοτε μακριά από δεδομένες ιδεολογικές αναφορές. Αυτό σαν μια μικρή παρένθεση από τη μεριά μου για να φύγω από, από την μη μίζωνα και να πάω στην μη ελάσσονα. Εκεί είναι η πραγματικότητα σε ό,τι τουλάχιστον με αφορά. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Εδώ βλέπετε ότι θα παρουσιαστούν δύο έργα, δύο μελέτες. Μελετήθηκαν δύο λύσεις για το πρόβλημα των νερών, των Κυκλάδων, του Αιγαίου, γενικά των νησιών. Η μία λύση είναι η λύση στην μικρή κλίμακα. Είναι πάμε στο νησί και κοιτάμε πώς το νησί μπορεί να αντλήσει από μέσα του όλα όσα έχει, τις δυνατότητές του και να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητές του σωστά, που σημαίνει και αειφορικά, με τρόπο δηλαδή ώστε αυτό που έχουμε σήμερα να το έχουμε τουλάχιστον και αύριο, να το έχουν οι επόμενες γενιές, μην το πάρουμε τώρα εμείς και το εξαντλήσουμε. Και το δεύτερο, αυτό να συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη, σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη η οποία σημαίνει ότι σε αυτό τον τόπο, ας μιλήσουμε για την Άνδρο, δεν θα υπάρχει μόνο τουρισμός, θα υπάρχει και γεωργική παραγωγή και βέβαια θα υπάρχει και ένα περιβάλλον το οποίο θα μπορεί να αναπαράγεται. Σημαίνει δηλαδή ότι αυτά που χάσαμε αυτά τα χρόνια θα προσπαθήσουμε να τα ανακτήσουμε, τα υπόγεια νερά που μιλάμε όλοι για υφαλμήρυνση θα πρέπει να πάψουν να υπόκεινται σε υφαλμήρυνση, θα πρέπει να αποκατασταθούν οι υδροφορείς, θα πρέπει συνεπώς να ξαναφτιάξουμε το νησί με έναν τρόπο που βέβαια δεν είμαι οπαδός αυτό που λένε της άποψης της αποανάπτυξης, αλλά δεν θα έλεγα ότι είμαι και από τους θειασότες μιας άλογης ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης άμετρης, η οποία μας έφερε εκεί που μας έφερε. Συνεπώς, αυτό που λέγεται ανάπτυξη θα πρέπει να ξεχωρίσει με σαφήνεια από αυτό που λέγεται μεγέθυνση. Δεν μιλάμε για μεγέθυνση γενικών μεγεθών, συλλογικών μεγεθών που αφορούν την κοινωνία, ούτε για μεγέθυνση προσωπικών ατομικών μεγεθών, που σημαίνει αύξηση, μεγέθυνση του βιωτικού μας επίπεδου με όρους χρηματικής οικονομίας. Συνεπώς, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα αναζητήσουμε δύο λύσεις. Η μία λύση είναι πιο συγγενής, αν θέλετε, με την άποψή μου για το πώς βλέπω τον κόσμο. Είναι η λύση κατά την οποία, όπως είπα, σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, προσπαθούμε αυτό που έχουμε να το αξιοποιήσουμε σωστά. Η άλλη λύση πάει λίγο πιο πέρα. Η άλλη λύση θα μπορούσε ενδεχομένως σε μια πρώτη προσέγγιση
να συναντήσει μια άρνηση. Να πει κανείς, μα τι είναι αυτό που λες, πας από το μικρό στο πολύ μεγάλο. Το πολύ μεγάλο, και εδώ είναι μια κουβέντα που έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια και την οποία την έχω ζήσει στον τομέα μου. Θα σας πω το εξής. Τη δεκαετία του 70 έκανα τα μεταπτυχιακά μου στην Γαλλία, στην ανώτατη σχολή υδάτων και δασών της Γαλλίας. Τότε, φεύγοντας εδώ από το Πολυτεχνείο, είχα στο μυαλό μου, καθώς ήμουνα καλός στα μαθήματα της υδραυλικής που λέμε στο Πολυτεχνείο, είχα στο μυαλό μου την εικόνα των μεγάλων φραγμάτων, των μεγάλων έργων. Όπως όλοι εκείνα τα χρόνια, βλέπαμε ότι στην Ελλάδα λείπουν τα μεγάλα έργα. Χρειάζονται μεγάλοι δρόμοι, χρειάζονται αυτοκινητόδρομοι, χρειάζονται μεγάλα φράγματα, χρειάζονται λιμάνια. Ήταν μια Ελλάδα η οποία έβγαινε από τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, του εμφυλίου, τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και στη δεκαετία του 60 προσπαθούσε να κάνει κάποια βήματα για να πλησιάσει σε αυτό στο οποίο την είχαμε εντάξει που λέγεται Ευρώπη. Φεύγοντας λοιπόν με την ιδέα του μεγάλου φράγματος και έχοντας ο ίδιος εργαστεί για ένα μικρό διάστημα στη στα χρόνια του τέλη του 60, αρχές του 70, στα συνοδά έργα του φράγματος του Πολύφητου. Το φράγμα του Πολύφητου, εκεί κοντά στο Βελβενδό, στη Μακεδονία, ήταν ένα πολύ μεγάλο φράγμα, ένα μεγάλο έργο της εποχής. Είχα, αν θέλετε, μέσα μου αυτές τις παραστάσεις. Πάω στη Γαλλία, κάποια στιγμή λένε μάθημα φράγματα, μαζευόμαστε και λέμε να συζητήσουμε με τον διευθυντή σπουδών ποιους θα φέρουμε εδώ να μας μιλήσουν για φράγματα. Και λένε αμέσως οι συνάδελφοί μου, οι οποίοι ήταν απόφοιτοι της γνωστής τότε Ecole Polytechnique, που ήταν μια πολύ δυνατή μεταπολυτεχνική σχολή της Γαλλίας, μια Grand Ecole που λέγαμε, λένε να καλέσουμε τον Ρος, ο οποίος είναι κατά των μεγάλων φραγμάτων και είναι υπέρ της αλυσίδας των μικρών και μεσαίων φραγμάτων. Όταν το άκουσα αυτό, μου φάνηκε ότι άκουγα κάτι για πρώτη φορά στη ζωή μου, το οποίο δεν έμενε παρά να το επεξεργαστώ. Στο υπόλοιπο της ζωής μου κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν μόνο η άποψη του Ρος, αλλά μετά από μερικά χρόνια ακόμα και η Παγκόσμια Ένωση Κατασκευαστών και Μελετητών Φραγμάτων, βγάζοντας τα συμπεράσματά της, μας είπε ότι πάνω το 50% των μεγάλων φραγμάτων, μέσα στα οποία το φράγμα του Σάντελα Άλυμα, Αλεξανδρινός Αιγυπτιώτης, και τραγουδούσαμε εκεί στο σχολείο πριν έρθω εδώ, «Κούνα χανέμνουμε αλλά καρτανένα Σάντελα Άλυμα». Λοιπόν, χτίσαμε, ήταν να χτίσουμε και χτίσαμε το φράγμα του Σάντελα Άλυ, το μεγαλύτερο φράγμα της εποχής εκείνης παγκοσμίως. Και αυτό έκανε και τους Αιγύπτιους υπερήφανους, βέβαια βοήθησε τον εξηλεκτρισμό της Αιγύπτου και βοήθησε μια καλύτερη ρύθμιση των νερών του Νείλου και την διαχείρισή τους στο μεγάλο δέλτα του Νείλου. Ωστόσο, λέω και πάλι ότι έρχονται αυτοί οι οποίοι έφτιαχναν αυτά τα φράγματα να τα θεωρήσουν ότι κατά 50% απέτυχαν, διότι συγκράτησαν τις φερτές ύλες, διότι στην ουσία υποβάθμισαν τα δέλτα, τα έφορα δέλτα των ποταμών, διότι πολλά από αυτά απεδείχθη ότι ήταν επικίνδυνα, μια θράψη ενός φράγματος θα μπορούσε να δημιουργήσει μια μεγάλη καταστροφή. Έζησα και μια τέτοια εμπειρία στις Άνδης, στον Πάουτε, παραπόταμο του Αμαζονίου, όταν είχαμε μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια καταστροφή, 2.000 άνθρωποι πνιγήκανε. Εν πάση περιπτώσει, άρχισα σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι ότι πάμε για κάτι άλλο. Η δεκαετία του 80, όπου πολλά ταξίδια στη Μέση Ανατολή και όπου χώρες όπως η Συρία, η Τινησία και κάποιες άλλες είχαν ήδη αρχίσει να στρέφονται στα μικρά και μεσαία πράγματα, με βοήθησαν να τα δω και στην πράξη. Η δεκαετία του 90 με έφερε εκεί όπου δεν υπάρχει νερό, όπως νομίζουμε, γιατί οι βροχοπτώσεις είναι, αν σήμερα εδώ στις Κυκλάδες μας δίνει 380-400 χιλιοστά βροχή, 400 στην Αττική, 1500 ίσως όμως στη Δυτική Ελλάδα, γιατί είναι άνισες οι βροχοπτώσεις, υπάρχουν οι προνομιούχοι και οι μη προνομιούχοι τόποι, εκεί ζήτημα να πιάνουμε 50 χιλιοστά βροχή. 50 χιλιοστά βροχή και όμως νερό υπάρχει. Το πρόβλημα του νερού, ακόμα και στη Σαχάρα, είναι πρόβλημα διαχείρισης, σωστής διαχείρισης του νερού. Και εκεί λοιπόν
πάλι δοκιμάσαμε μικρούς ταμιευτήρες, μικρά φράγματα. Ανεξάρτητα αν είχαμε ένα ποτάμι σαν το Σενεγάλη ποταμό, ένα τεράστιο ποτάμι που σε 8 λεπτά η παροχή του αρκεί για να καλύψει την ημερήσια απορροή, την ημερήσια ζήτηση του λεκανοπεδίου της Αττικής. Δηλαδή, αν περνούσε ο Σενεγάλης από δίπλα μας, εκεί στην Αθήνα που της ενημένουμε, μέσα σε 8 λεπτά θα έλεγε σας τελείωσα εσάς, σας έδωσα το νερό που θέλετε, πάω παρακάτω να δώσω και στους άλλους νερό. Παρόλα αυτά, εκτός από ένα μεγάλο φράγμα που έγινε στο Μάλι πάνω για να κρατήσει τα νερά, παρακάτω κοιτάζαμε με μικρά φράγματα να πετύχουμε φράγματα, τα λέγαμε εκεί, δεν ήταν λιμνοδεξαμενές. Εμείς εδώ θα μιλήσουμε για λιμνοδεξαμενές και για φράγματα, αλλά κυρίως για λιμνοδεξαμενές. Αυτές λοιπόν οι δεξαμενές νερού, οι ταμιευτήρες νερού για να το πω έτσι, αυτοί οι ταμιευτήρες νερού αντιστοιχήθηκαν σε μικρές κοινωνίες. Οι κοινωνίες είχαν το νερό τους. Αυτά τα 10 χωριά είχαν το νερό τους. Τα άλλα 50 χωριά είχαν το χωριό τους με αυτές τις κομοπόλεις. Και έτσι φτάσαμε σε μια κατανομή των πόρων των υδατικών με έναν τρόπο που ήταν πολύ πιο προσιτός στις τοπικές κοινωνίες να κάνουν σωστή, να κάνουν ορθολογική διαχείριση. Εδώ λοιπόν είπαμε να το κάνουμε αυτό και για τα νησιά μας. Στα νησιά επιχείρησε το Υπουργείο Γεωργίας πριν από κάποια χρόνια, μίλησε για μικρά φράγματα, μικρές λιμνοδεξαμενές. Η αλήθεια είναι ότι μίλησε για αυτά, αλλά δεν είπε την αλήθεια. Δεν ήταν μικρά αυτά που γίνανε. Αυτά που επιχειρήθηκε να γίνανε. Ήταν μεγάλα. Για τα δεδομένα δηλαδή των νησιών μας, που μερικά νησιά είναι πολύ μικρά, τα μεγέθη ήταν μεγάλα. Το φράγμα του Αθενιού, ένα προβλέψανε. Προβλέψανε και κάποια άλλα σε μια αναγνωριστική μελέτη. Δηλαδή για τις Αφρουσές προβλέψαν ένα φράγμα 500.000 κυβικών. Παραδίπλα εμείς στην Βουρκώτη 600.000 κυβικών. Στο Ατένι προβλέψαν ένα φράγμα 1.100.000 κυβικών. Αυτά βέβαια δεν γίνανε. Και δεν ήταν εύκολο να γίνουν, γιατί μόλις γίναν τα πρώτα, μεγάλα, κατά τη γνώμη μου, για την κλίμακα των νησιών μας, δεν μιλάω για τη Ρόδο, μιλάμε για την κλίμακα των νησιών μας, αυτά άρχισαν να δείχνουν ότι δεν είναι κατάλληλα. Και από την άλλη μεριά έγιναν πάρα πολλά λάθη. Έγινε κακή διαχείριση, κάναν το φράγμα, δεν κάναν τα συνοδά έργα, έμενε το φράγμα μέσα στο νερό, αν μάζευε νερό, αν γέμιζε νερό, συνήθως δεν γεμίζανε νερό και στην συνέχεια αυτό το νερό δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Διότι τα λεφτά είχαν εξαντληθεί και δεν είχαν γίνει τα κατάλληλα υδραγωγεία. Εάν είχες κάνει ένα φράγμα στο Ατένι, θα έπρεπε να είχες κάνει υδραγωγείο που να ξεκινάει από το Ατένι και να πηγαίνει στο Βαρύδι και από το Ατένι και να καταλήγει κάτω στο Κόρθο. Θα σου κόστιζε 5 φορές περισσότερο το δίκτυο από ό,τι θα σου κόστιζε το φράγμα. Δεν ήταν σωστές λύσεις αυτές. Ξεκίνησα λοιπόν και είπα: πάμε να χωροθετήσουμε. Ένα ερευνητικό ήταν αυτό. Ταμιευτήρες, ορεινούς ή μη ορεινούς ταμιευτήρες στην Άνδρο. Η λογική ήταν: πολλοί ταμιευτήρες, να βρούμε τις κατάλληλες θέσεις. Εντοπίσαμε 7. Κάναμε μια αναγνωριστική προμελέτη για τις 7 και μετά είπαμε ας διαλέξουμε 3. Αυτό πρόβλεπε η σύμβαση, η οποία ξεκίνησε, υπογράφηκε το 2009. Να πάμε σε αυτά τα 3, να φτάσουμε σε ένα σημείο που να υπερβαίνει το πλαίσιο ενός ερευνητικού, αλλά να φτάνει περίπου εκεί που αρχίζει η οριστική μελέτη. Δεν μπορούσε όμως να φτάσει να υποθεί η λέξη μελέτη, διότι υπάρχει μια δέσμευση στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ότι δεν μπορούν να κάνουν μελέτες. Το τεχνικό επιμελητήριο θα παρέμβει και θα πει ότι δεν μπορείτε εσείς να κάνετε την δουλειά που κάνουν τα τεχνικά γραφεία και οι μηχανικοί ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή εν πάση περιπτώσει μέσα από άλλες δομές. Κατόπιν τούτου, αυτό παρέμεινε ερευνητικό πρόγραμμα, όμως σε συμφωνία με τον τότε δήμαρχο τον Γιάννη τον Κλινό, όταν ξεκίνησα, φτάσαμε να το οριμάσουμε πολύ αυτό το πρόγραμμα, να δοκιμάσουμε βέβαια πάρα πολλές λύσεις. Για το κάθε ένα έχουμε μελετήσει 2-3 διαφορετικές θέσεις, έχουμε μελετήσει το ίδιο φράγμα σε 2-3 διαφορετικές διαστάσεις, συναντούσαμε όμως πολλές δυσκολίες, τις υπερβήκαμε γύρω στο 2004-2005, ολοκληρώθηκε η μελέτη. Η μελέτη αυτή δεν έτυχε τη στήριξη κάποιων υπηρεσιών στην περιφέρεια και κόλλησε έως ότου πριν από ένα μήνα είχε την τύχη ή την ατυχία, θα φανεί αυτό, ο Δήμαρχος ο Σουσούδης να φτάσει στα χέρια του. Τύχη θα είναι αν αυτό το πράγμα μπορέσει να το προχωρήσει με τη βοήθεια όλων, πιστεύω, χρειάζεται να βοηθήσει και η τοπική κοινωνία, αλλά
και με τη βοήθεια τη δική μου, φυσικά φιλοκαιρδώς ό,τι χρειαστεί να βοηθήσω, να βρεθεί ένας τρόπος που να δώσει μια ευελιξία, ούτως ώστε αυτό να μετασχηματιστεί σε αυτό που χρειάζεται η ένταξή του σε ένα πρόγραμμα. Σήμερα φωτογραφίζονται αυτές οι μελέτες από τα ευρωπαϊκά πρόγραμματα. Φωτογραφίζονται. Δηλαδή, θες να πάρεις λεφτά από την Ευρώπη, δώσ' τους 1000 τέτοια και θα στα κάνω. Θα στα χρηματοδοτήσω. Οι Ιταλοί, ξέρετε πόσα έχουν όταν εμείς κολλήσαμε στον αριθμό 30 και από αυτά λίγα έχουν πετύχει. 17.000 έκαναν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί δεν είχαν μυαλό. Οι Ιταλοί φτιάξαν τέτοια μικρά φράγματα, 17.000 στον αριθμό. Η Άνδρος είναι 360 ή 380 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ένας νομός, να τον πω, της Γαλλίας, η περιοχή του Τιμπερί δίπλα στη Λιόν, είναι 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σαν την Άνδρο. Ξέρετε πόσους ταμιευτήρες έχει, 400. Εμείς πόσους έχουμε εδώ στην Άνδρο, τίποτα, κανένα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Η την ίσχυη σε κάθε πενταετές πρόγραμμα φτιάχνουν 1.000-2.000 ταμιευτήρες. Η την ίσχυη. Δεν έχουν ούτε τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, δεν τα έχουν αυτά. Αυτό κάνουν, αυτό παλεύουν σε περιοχή η οποία βέβαια οι συνθήκες κλιματολογικές είναι πολύ δυσμενέστερες από αυτές που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και λένε το νερό νεράκι. Θέλω να πω συνεπώς ότι αυτό που προτείνεται δεν είναι κάτι που ένας μηχανικός, σημαντικός επιστήμονας το βγάλει από το μυαλό του. Δεν υπάρχει αυτός. Αυτός είναι προϊόν, αυτός που σας μιλάει τώρα, είναι προϊόν μιας επιστημονικής διαδικασίας που συντελείται χρόνια και χρόνια. Συντελείται βέβαια και από την αρχαιότητα. Αν πάτε στη Συρία θα βρείτε. Θα βρείτε δηλαδή τέτοια έργα και θα βρείτε και στην Αίγινα. Θα βρείτε μικρό φράγμα που δημιουργεί έναν ορεινό ταμιευτήρα. Και θα δείτε και θαυμάσια υδραγωγία στην Αίγινα. Αυτά ξεχάστηκαν, περάσαμε σε άλλες εποχές και σήμερα παίζουν άλλες λύσεις για τις οποίες θα μιλήσω αμέσως παρακάτω. Πάντως, αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Αυτό, αν βλέπω και καλά, πατάω αυτό το πράγμα, είναι για να προσφέρει όχι το φράγμα που βλέπετε από εκεί την μεριά που λέει τη λέξη φράγμα, αλλά για να έχετε αυτό. Αυτό λοιπόν, αυτό το πολύ γήινο έργο, αυτό προτείνεται να μαζέψει. Η πρόθεσή μου ήταν να πάω σε 80-90.000 κυβικά το καθένα, μικρό δηλαδή, από αυτά που νομίζω 2-3 γίνανε στο Αιγαίο. Κατέβηκα στα 49.000 κυβικά γιατί είχα ένα εμπόδιο, η Natura και οι αρνήσεις συστηματικές από την περιφέρεια, τις τεχνικές υπηρεσίες. Κατόπιν τούτου πήγαμε στα 50.000 κυβικά νερό. 50.000 κυβικά νερό, όταν ξέρεις ότι η ζήτηση σχηματίζει αυτό που λέμε μία αιχμή, ένα πικ, και ότι υπάρχουν 15-20 μέρες το χρόνο όπου εκεί θα διψάσεις, αυτό έρχεσαι και το κόβεις γιατί του πετάς μέσα τα 50.000 κυβικά που έχεις μαζέψει. 50.000 κυβικά δεν είναι τα 500.000 κυβικά που λέγανε κάποτε. Γιατί? Γιατί δεν πας να πιάσεις όλο το νερό που πέφτει σε μια λεκάνη απορροής, σαν για αυτή που λέμε Αμφουσιές, Αμπίκια, αυτά τα μέρη. Γιατί αν το κάνεις αυτό, εγκληματίσεις κατά του περιβάλλοντος. Θα κρατήσεις όλα τα νερά, δεν θα έχεις από εκεί και πέρα απορροή μέσα στο ρέμα, θα έχεις πολύ μικρή απορροή, θα καταστρέψεις την παρόχθια βλάστηση, δεν θα φτάσουν τα νερά στον κατάντη μικρό, μεσαίο, βιότοπο, εν πάση περιπτώσει θα κάνει ζημιά. Η οικολογική παροχή θεσπισμένη αυτή τη στιγμή από τις ευρωπαϊκές οδηγίες να μην υπερβαίνει το 15-20% κατά περίπτωση, μπορεί να σου πούνε 10, μπορεί να σου πούνε 25, κοιμανθήκαμε πάντοτε κάτω από το 15%. Να είμαστε εντός των ορίων. Δεν πειράζουμε κανένα. Όσον αφορά δε, να το τονίσουμε αυτό, τους τωρινούς χρήστες. Αυτούς οι οποίοι παίρνουν ένα νερό από εκεί και το πάνε να το χρησιμοποιήσουν παρακάτω. Εμείς πάμε κάτω από εκεί, τους διασφαλίζουμε την απορροή εκείνου του νερού το οποίο τους ανήκε παραδοσιακά, πήγαινε από πατέρα σε γιο κτλ. Αυτό το δικαίωμα δεν το αγγίζουν. Υπάρχει νερό που το πιάνουμε λίγο παρακάτω και αυτό το νερό το οποίο κάποιες μέρες του χειμώνα ή και της άνοιξης ή και του φθινόπωρου μια μεγάλη πλημμύρα το στέλνει στη θάλασσα με τέτοια ορμή και τέτοια ταχύτητα. Ξέρετε, εγκαταστήσαμε μηχανήματα εκεί. Άλλη μελέτη, δυστυχώς, το λέω με μεγάλη στεναχωρία, στα νησιά μας καμία μελέτη δεν στηρίχθηκε και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν τα μελετητικά γραφεία, τα έχουν ακούσει από μένα αρκετές φορές. Όταν ξεκινάει ένα έργο, πρέπει να βάλεις και 5 όργανα μετρήσεως.
Δεν φτάνει να βγάζεις την παροχή των αφρουσών κάνοντας συσχετήσεις ανάμεσα στις βροχές που καταμετρώνται σε κάποια βροχόμετρα της Νάξου και σε κάποια σε κάποιον τύπο τον οποίον χρησιμοποιείς από μια εργασία, μια μελέτη που έγινε στη Μήλο. Δεν μπορεί να τα κάνεις έτσι. Δεν μπορείς να πέφτεις λοιπόν μετά σε μια λογική μοντελοποίησης όταν δεν έχεις τα δεδομένα, δηλαδή το μοντέλο σου είναι εξαιρετικά στον αέρα στέκεται. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο στήσαμε εκεί και βροχόμετρο και σταθμιγράφους και παίρναμε μετρήσεις και βγάλαμε μέρες ότι πέρασαν μέσα από αυτή τη ρεματιά σε μια μέρα, μέσα σε λίγες ώρες πέρασαν 100.000 κυβικά. Πού πήγαν αυτά τα 100.000? Πήγαν στα άλλα. Πάλι, τα χάσεις. Δεν τα κράτησε το ποτάμι, δεν τα κράτησε κανείς, δεν τα κράτησε το υπέδαφος. Και για να έρθουμε στο υπέδαφος. Το υπέδαφος βοηθιέται όταν κρατάς και του ξαναδίνεις. Γι' αυτό έλεγε εκείνος ο δάσκαλος τη δεκαετία του 70 αλυσίδες, γιατί μπορεί να φτιάξει ένα ψηλά, ένα πιο χαμηλά, ένα πιο χαμηλά. Αυτά μπορείς να αξιοποιήσεις ενεργειακά. Ακόμα και ένας μικρός αγωγός μπορεί να σου εξασφαλίσει, λόγω του ότι θα κερδίσεις την υψομετρική διαφορά, θα μπορέσεις να ταιριάξεις μια τουρμπίνα εκεί και να έχεις ένα πάρα πολύ μικρό υδροελεκτρικό για τοπικές ανάγκες. Γίνονται σε πολλές χώρες αυτά, είναι λύσεις της εποχής. Συμβατές με τα δεδομένα της εποχής. Θα σταματήσω προσωρινά σε αυτό, θα επανέλθω. Θέλω να μιλήσω για το άλλο. Το άλλο είναι το μεγάλο. Είναι αυτό το οποίο εκ πρώτης όψεως θα φανεί αποκρουστικό. Θα προσπαθήσω να το κάνω λιγότερο αποκρουστικό. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι θα πάμε εκεί. Ξέρω βέβαια ότι εγώ θα σας έχω χαιρετήσει τους νεότερους από εδώ και ενδεχομένως πάει σε μια άλλη εποχή. Όχι γιατί δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν υπάρχει η πολιτική και η διαχειριστική διαδικασία στο ελληνικό κράτος, δεν υπάρχει, η οποία θα μπορούσε να παράξει σημαντικά πρωτοποριακά έργα. Και αυτό δεν είναι δικής μου εμπνεύσεως. Αυτό μπορεί να το δούλεψαν, να το επεξεργάστηκα, αλλά το σκέφτηκαν και το πραγματοποίησαν άλλοι αλλού πριν από μένα. Συνεπώς δεν επέρομαι ότι αυτό που θα σας δείξω το βγάλα από το μυαλό μου και θέλω κάποια δικαίωση. Θα σας πω απλά ότι αυτό το παλεύω να γίνει, γιατί θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα και σε αυτή τη χώρα με μια προοπτική. Οι πολιτικοί βλέπουν την πολιτική ζωή στις τετραετίες. Άλλοι στο δημόσιο τη βλέπουν με τον κύκλο της ζωής τους εκεί. Άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Έχουμε 3-4.000 χρόνια πίσω μας, ας εξασφαλίσουμε μερικές εκατεντάδες χρόνια μετά από εμάς. Οι Κυκλάδες προβλέπεται το 2033 με βάση τις αξιολογήσεις που γίνονται να έχουν έλλειμμα περίπου 160 εκατομμυρίων κυβικών νερού. Πού θα το βρεις αυτό? Σήμερα τι κάνεις? Πίνεις το αίμα σου, το δικό σου αίμα. Παίρνεις το νερό μέσα από τη γη, το βγάζεις, κατεβάζεις τον φρεάτιο ορίζοντα, τον κατεβάζεις, αφήνεις τα νερά της θάλασσας να μπουν, καταστρέφεται για να τον αποκαταστήσεις θες 50-100 χρόνια. Αυτά κάνανε στην Αργολίδα, αυτά κάνανε στη Λάρισα, στον Κάμπο, αυτά κάνανε και καταστρέψαν τα υπόγεια νερά. Υπάρχουν χάρτες σήμερα, όποιος ανοίξει το διαδίκτυο θα τους βρει και θα δει τις περιοχές της υφαλμήρησης. Εκεί όπου έχουν γίνει αυτές οι καταστροφές. Το θέμα είναι, θα βάλουμε μυαλό, θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Το έργο αυτό δεν είναι για να φέρεις νερό εδώ πέρα μόνο το καλοκαίρι για να το σπαταλήσεις. Νόρμες πρέπει να μπουν. Δύο πράγματα είναι τα προαπαιτούμενα για όλη αυτή τη συζήτηση που κάνω εδώ μέσα. Ένα, πιάνουμε τις πλαγιές. Οι αναβαθμίδες που κατέρευσαν έπρεπε να μην καταρρεύσουν. Ξέρετε ότι την δεκαετία του τέλη του 90 υπήρχε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το Med Stone, Mediterranean Stone, πέτρα. Το 95% αυτού του προγράμματος, του προϋπολογισμού αυτού του προγράμματος, το αξιοποίησε η Ισπανία στις Μαγιόρκες και στις Μινόρκες κτλ. Εμείς πήραμε 1% περίπου στην Άξο. Δεν πήγαινε το μυαλό αυτών των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την περιοχή της γης, σε αυτά τα νησιά, βλέποντας αυτές τις χιλιάδες πεζούλες, να πούνε ότι μα μήπως το Medstone μας ενδιαφέρει και εμάς. Και να πάμε
με επιλογή τόπων να κάνουμε σωστές αποκαταστάσεις αναβαθμίδων, αυτές οι οποίες καθυστερούν την απορροή του νερού, μειώνουν τον χρόνο συρροής και βοηθούν τον εμπλουτισμό. Άρα λοιπόν είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν καλές συνθήκες υπεδάφους και μας δίνουν δυνατότητες να έχουμε καλά υπόγεια νερά. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι πρέπει σαν άνθρωποι να καταλάβουμε ότι το νερό είναι σπάνιο αγαθό. Δεν μπορείς να έχεις το μοντέλο κατανάλωσης που έχει ο Αμερικάνος που ξοδεύει 700 λίτρα ανά άτομο ανά ημέρα, ούτε του Καναδού, ούτε του Αυστραλού που θέλει 550 ή του Σουηδού. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια οικονομία στο νερό. Η οικονομία στο νερό δεν σημαίνει ότι δεν θα πιεις, δεν σημαίνει, σημαίνει όμως ότι δεν θα πλένεις το αυτοκίνητό σου με τη μάνιγκα, σημαίνει μια σειρά από πράγματα τα οποία είναι, εάν τα κάνεις, στοιχεία πολιτισμού. Εάν λειτουργείς απέναντι στη φύση με μια ευλάβεια, είσαι πολιτισμένος άνθρωπος. Πόρους που διαθέτεις πεπερασμένους, τους σέβεσαι. Και δεν πλέγεσαι ότι δεν έχεις και θες συνέχεια άλλους. Μπορούμε να ζούμε λοιπόν με τα 200, 250, 300 λίτρα την ημέρα και πολλά μας είναι για να ζούμε μια χαρά. Πάμε λοιπόν εδώ. Ας πάμε εδώ πέρα, θα είναι βέβαια, είχα και συνειδησιακό πρόβλημα σε αυτό, επειδή εκείνη η ρίση small is beautiful με επηρέασε ιδιαίτερα και εξακολουθεί να με επηρεάζει, όχι μόνο στα νεανικά μου χρόνια, αλλά και τώρα. Τι βλέπετε εδώ? Εδώ λοιπόν, αυτό είναι το μείον 400, δηλαδή το βάθος των 400 μέτρων, σημαίνει δηλαδή όταν τα νερά ήταν πιο κάτω 400 μέτρα. Εδώ, σε αυτό, βλέπετε την εξέλιξη. Πριν 20.000 χρόνια, πριν 18, πριν 14, πριν 12.000 χρόνια. Βλέπετε λοιπόν ότι μέσα σε μια ελάχιστη περίοδο, μερικών χιλιάδων χρόνων, 5-6.000 χρόνων, πώς μαζεύτηκε, μίκρινε το έδαφος, η γη του Αιγαίου, η οποία συγκροτούσε μια νήσο. Η Άνδρος, όλα αυτά τα νησιά, κατεβαίνοντας μέχρι την Μήλο κάτω, πηγαίνοντας στην Νάξο, όλο αυτό το κομμάτι που το βλέπετε εκεί πάνω, στο μείον 20.000, αυτό είναι μια ενότητα. Δηλαδή, εάν είχαμε μείνει εκεί, εάν τα νερά ήταν 200 μέτρα πιο κάτω, τον Κάβο Ντόρο θα τον πέρναγες στα 3 μίλια, θα πέρναγες απέναντι και βέβαια θα είχες ένα τεράστιο νησί, όπως είναι αυτό που βλέπετε εκεί πέρα, ενιαίο νησί που είναι τα σημερινά νησιά μας που σας τα ανέφερα πριν από λίγο. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι στη τελευταία ανάλυση, εδώ πάνω που ζούμε, ζούμε σε ένα οροπέδιο το οποίο θα είχε κάποιες λίμνες γύρω του, το οποίο θα επικοινωνούσε με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτός ο χώρος έχει μία γεωγραφική συνέχεια. Με το ανέβασμα των νερών και καθώς μίκριναν τα νησιά, αυτή η συνέχεια μετατράπηκε σε μία ασυνέχεια, σε ένα κατακαιρματισμό. Και έτσι έχουμε τα νησιά που βλέπουμε από το 12.000 και μετά, στην κάτω-κάτω εκείνη εικόνα, σε αυτήν εδώ. Αυτό λοιπόν λέει ότι μήπως θα μπορούσαμε να ξανακατανοήσουμε τον χώρο μας, τουλάχιστον για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας με έναν διαφορετικό τρόπο. Ξέρετε, η Ελλάδα, με βάση την κοινοτική οδηγία, χωρίστηκε σε λεκάνες απορροής. Αποφασίσανε να κάνουν την Ελλάδα να τη χωρίσουν σε λεκάνες απορροής, σε υδατικά διαμερίσματα. Υδατικά διαμερίσματα έχει η Γαλλία, έχει η Γερμανία, έχουν όλοι. Σήμερα η διαχείριση των υδατικών πόρων γίνεται πανευρωπαϊκά με βάση την κοινοτική οδηγία 2060, με βάση αυτή την κοινοτική οδηγία γίνεται επί τη βάση των υδατικών διαμερισμάτων. Πόσα υδατικά διαμερίσματα έχει η Ελλάδα? 14. Πόσα υδατικά διαμερίσματα έχει η Γαλλία? 6. Το υδατικό διαμέρισμα του Ροδανού πόσο είναι? 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πόσος είναι η έκταση όλη της Ελλάδας? 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εμείς λοιπόν στην ίδια έκταση που έχει το υδατικό διαμέρισμα του Ροδανού στη Γαλλία, εμείς εκεί έχουμε φτιάξει 14 υδατικά διαμέρισματα. Και ερχόμαστε μετά με κάτι το οποίο το τοπικό είναι αξιαγάπητο, είναι αξιολάτρευτο. Ο τοπικισμός δεν είναι καλό πράγμα. Και ερχόμαστε μετά και λέμε, αυτό δεν το δίνω στον διπλανό, αυτό να μην πάρει ο άλλος, αυτό έτσι, αυτό αλλιώς.
Υπήρξε ένα θέμα μεγάλο, το οποίο βέβαια τροφοδότησε αυτή τη συζήτηση. Να πάρουμε τον Αχελό, να τον εκτρέψουμε να τον πάμε στη, να πάρει νερό ο κάμπος της Λάρισσας. Εγώ είμαι από αυτούς που λέγανε όχι και λέω όχι. Όχι έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να βάλεις μπαμπάκια στον κάμπο της Λάρισσας. Δεν είναι η χώρα μας για μπαμπάκια. Θα βάλεις άλλες καλλιέργειες. Θέλει ένα σχεδιασμό. Και όχι μετά να τους πάρεις από ψηλά τα νερά για να τα πας εκεί. Αυτές οι λύσεις δεν είναι καλές λύσεις. Θα κάνεις ένα διάθεση καλλιεργειών. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις άλλο. Εάν όμως είχε ανάγκες πιο σοβαρές ο κάμπος της Λάρισσας, να μην του δώσουμε νερό από τον Αχελό. Δηλαδή ο Αχελός ανήκει στην Ετωλοκαρνανία και σε κανέναν άλλο και δεν θα δώσουμε και λίγο νερό στους άλλους που είναι από την άλλη μεριά και μπορεί να διψάνε στο τέλος τέλος. Όταν σήμερα, να σας δείξω μετά τους πίνακες, αλλά θα πάμε και πολύ αργά. Όταν σήμερα τα υδατικά ισοζύγια μας λένε ότι η Αργολίδα έχει ζήτηση σήμερα τον μήνα Ιούλιο, που είναι ο μήνας της αιχμής, για καλλιέργεια και για τουρισμό, 67 εκατομμύρια κυβικά. Και στο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό, αυτές είναι οι στρατηγικές μελέτες του ΙΠΕΚΑ, του Υπουργείου Χωροταξίας, Περιβάλλοντος κτλ. Στο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό θα είναι πάλι 67. Άρα μετά από 10-15 χρόνια είναι 67. Όταν όμως πάμε στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, η Αργολίδα, η οποία έχει λιγότερο πληθυσμό από το Αιγαίο, λιγότερο πληθυσμό και από το άθροισμα του Νοτίου Αιγαίου, η Αργολίδα θα έχει φτάσει, θα θέλει 163 εκατομμύρια κυβικά τον μήνα Ιούλιο. Και πας να δεις από κάτω τι προβλέπει για το κομμάτι αυτό του Νοτίου Αιγαίου. Προβλέπει 25 σήμερα. Μεσοπρόθεσμα 25 θα είναι η ζήτηση. Μακροπρόθεσμα 25 θα μείνει η ζήτηση. Δηλαδή η Κυκλάδας και η τα 12 που αναπτύσσω, όπως αναπτύσσω, που τέλος πάντων έχουν παρατήσει τη γεωργία τους, αλλά δεν θα έπρεπε να έχουν και αυτή η λίγη γεωργία. Η Κρήτη τριπλασίαζε τη χρήσιμη γεωργική της γη. Η Κυκλάδας στην Ελλάδα τόσο. Η Κρήτη, όλη η Ελλάδα διπλασίασε, τριπλασίασε, τετραπλασίασε τις αρδευόμενες εκτάσεις. Οι Κυκλάδες στασιμότητα. Μειώθηκαν κατά κάποιο ποσοστό επί της 100. Δηλαδή όταν το βλέπεις, όταν βλέπεις ότι αυτός ο τόπος ο ευλογημένος που λέγεται Αιγαίο, που λέγεται Κυκλάδες, που λέγεται τα Δωδεκάνησα, αυτός ο ευλογημένος τόπος μαραζώνει, καταστρέφεται, του παίρνουμε τη ζωή του. Πόσα χρόνια ακόμα θα κάνεις ξεροσφύρι τουρισμό? Πόσα χρόνια? Και τώρα, τι λένε θα πείτε εσείς, αυτοί που τέλος πάντων ίσως ρίχνουν καμιά ματιά στα μεγέθη. Να σας πω εν παρένθεση ότι αυτά τα μεγέθη που σας λέω, τα βρήκα, τα επεξεργάστηκα σε αυτές τις μελέτες, μεγέθη αυτών των μελετών, έκανα αναγωγές για να βγάλω μεγέθη συμβατά με την πραγματικότητα, διότι δεν γινότανε αυτό στις στρατηγικές μελέτες κάτι τόμους τέτοιους που τους έχουν εκεί πάνω στο ΙΠΕΚΑ. Και μάλιστα διαπίστωνα ότι στη σελίδα 40 μου έλεγε ότι η κατανάλωση του αρδευτικού νερού στις Κυκλάδες είναι 40 εκατομμύρια κυβικά και πήγαινα 200 σελίδες παρακάτω και μου είχε τον ίδιο πίνακα και μου τάβαζε 80 εκατομμύρια κυβικά. Δεν ήταν τυπογραφικό λάθος. Εκεί έλεγε πώς και τι και για ποιο λόγο είναι 40 εκατομμύρια κυβικά και μετά έλεγε γιατί είναι 80 εκατομμύρια. Και τα είχε στην ίδια μελέτη μέσα. Φυσικά δεν ήταν ούτε 40 ούτε 80. Χρειάστηκε να κάνω ένα σκαφέ σε ένα καλοκαίρι σε στατιστικές υπηρεσίες. Να βρω τις αρχές των μελετών αυτών, να βρω ποια ήταν η μεθοδολογία τους. Πού γράψαν τη μεθοδολογία τους τέλος πάντων. Τι υπολογίσαν, πώς βγάλαν το 40 εκατομμύρια, πώς βγάλαν το 80 εκατομμύρια. Φτάνοντας μέσα από ένα κυκαιώνα, ας πούμε, ανασκαφών, να βρεις κάποιες λογικές οι οποίες σε τελευταία ανάλυση καταλήγανε ιδιαίτερα στο νερό της σύδρευσης ότι δεν είχαν υπολογίσει, αυτά υπάρχουν μέσα τους, τα έχω δώσει όλα αυτά. Έφτασε ο Φάμελος να πει αν το είχαμε αυτό δεν θα κάναμε τις αναθεωρήσεις. Καλά, όταν υπογράφεται, τα παραλαμβάνεται, οι υπηρεσίες υπάρχουν, τα διαβάζει κανείς, βλέπει κανείς. Αυτό τόσες φορές έχει κυκλοφορήσει. Αυτά τα στοιχεία που σας λέω από το 2008 τα έπαιρνε ο ένας
τα έδινε στον άλλον, τα έπαιρνε άλλο, τα έδινε στον άλλον και τα βρίσκε, α πούμε, στι εργασίε του 2015, 2016, 2017. Ακόμα και τώρα δεν έχει καταφέρει η υπηρεσία με την γραφειοκρατία τη να κάνει μια αναμόρφωση των στοιχείων αυτών. Και αυτά τα στοιχεία, που είναι μελανά στοιχεία, παραμένουν ακόμα στα επίσημα κείμενα. Αλλά ας έρθουμε λοιπόν τώρα, μετά από αυτό, να πούμε τι θες να κάνουμε, επισία. Τι είναι αυτό που λες ότι έκαναν άλλοι. Μπορούμε να πάρουμε πλεονάσματα νερού από εκεί που υπάρχουν. Δηλαδή, η Αθήνα δεν θα υπήρχε, ίσως να ήταν καλά, θα πει κανείς. Μπορεί να συμμερίζομαι κατά κάποιο τρόπο αυτήν την άποψη. Όχι να μην υπήρχε, αλλά να πάμε και στα 4-5 εκατομμύρια, ήταν κακούργημα. Νομίζω μόνο εμείς το καταφέραμε. Στην Ευρώπη, ίσως και παγκοσμίως. Το μισό πληθυσμό να τον κάτσουμε στην Αθήνα και στον Πειραιά. Αλλά μπορούσε να είναι 1-2 εκατομμύρια. Πάλι νερό δεν είχε η Αττική. Δεν φτάνανε. Τα 400 χιλιοστά βροχής, αμαζεμένος πληθυσμός 2 εκατομμύρια. Δεν γινόταν. Είπαμε να πάρουμε από το Μόρνο. Ας παίρναμε το Μόρνο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Πήρες νερό από εκεί, το πήγες εκεί. Έτσι γίνεται παντού. Γιατί από εκεί έκανες υδραγωγείο 200 χιλιόμετρα και δεν μπορείς να πάρεις περισσευούμενα νερά. Το καλοκαίρι το νερό το οποίο περισσεύει παραμένει. Υπάρχει νερό που περισσεύει στην Αττική. Γιατί οι Αθηναίοι φεύγουν. Γιατί οι καταναλώσεις πέφτουν. Παράλληλα υπάρχει κάτι το οποίο θα, όπως κάναμε στο σχολείο καμιά φορά, θα έλεγες να πω μια λέξη και να πει κανένα. Σηκώ στο χέρι του ποιος ξέρει. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που λέγεται κυβέρι. Το έχετε ακουστά. Κυβέρι. Ανάβαλος κυβερίου. Σας λέει κάτι. Λοιπόν, ο ανάβαλος κυβερίου είναι μια πηγή. Η πηγή αυτή, η οποία ενδιαφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως και ενδιαφέρει βέβαια και επενδυτές και της Παναγιάς στα μάτια. Ο ανάβαλος του κυβερίου βρίσκεται λίγο μετά τον Ναύπλιο πηγαίνοντας για το Άστρος και μετά για το Λεωνίδη. Εκεί στον ανάβαλο του κυβερίου μια πηγή σκάει στη θάλασσα. Μα θα πεις, μα στη θάλασσα. Μα φυσικά, αφού το βλέπουμε εδώ στο χάρτη. Δεν ήταν θάλασσα, το ποτάμι πήγαινε παρακάτω. Ανέβηκαν τα νερά, το ποτάμι εξακολουθεί να βγαίνει, αλλά τώρα και έχουν πάει τα νερά της θάλασσας. Σκάει το νερό από κάτω. Ασχολούμαι για μια δεκαετία συστηματικά με αυτές τις υποθαλάσσιες αναβλήσεις. Στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καταδύσεις γίνανε στην Ερέτρια, στη Στούπα της Μεσσηνίας, στις περιοχές αυτές, από το Κιβέρι μέχρι κάτω, τα Πούληθρα κτλ. Καταδύσεις γίνονται στις ακτές του Λιβάνου, τρεις μεγάλοι ανάβαλοι εκεί, των 500-800 χιλιάδων κυβικών, μικρότερη ωστόσο από τον ανάβαλο που λέγεται ανάβαλος του Κιβερίου. Ανάβαλος είναι αρχαία λέξη. Ανάβαλος υπήρχε και στην περιοχή του αρχαίου Άρβαντα. Όταν ήρθαν από τη Δαμασκό καθηγητές του Πολυτεχνείου και συνάντησαν καθηγητές του Πολυτεχνείου εδώ στην Αθήνα, είπαν: θέλουμε μερικούς υδραυλικούς εδώ για να τους πούμε ότι στο Αρουάντα, δηλαδή στον αρχαίο Άρβαντα, όπως γράφει ο Στραβών, δηλαδή ο Στράβωνας, υπάρχουν πηγές οι οποίες από τη θάλασσα κάτω βγάζουν το νερό στην επιφάνεια και περνάγανε τριήρης, πέρανε νερό από πάνω, από την επιφάνεια, γιατί το γλυκό νερό ανεβαίνει πάνω. Τα λιμπυρωμένη κάτω. Πέρνανε νερό, εφοδιαζόντουσαν και φεύγανε. Εκεί μας καλέσανε, εκεί πήγα. Και 6 μήνες πριν αρχίσει, πριν ξεσπάσει η κρίση στη Συρία, συζητήθηκε, έλεγε και ο Υπουργός Οικισμού και δεν ξέρω και κάποιους άλλους τι τους είχε, έλεγε να σας το χαρίσουμε το Αρουάντα, τόσα νησιά έχετε, κάτι καλύτερα από εμάς ξέρετε από νησιά, ίσως δεν μας ήξερε καλά, κάτι περισσότερο ξέρετε από εμάς, να σας το δώσουμε, να το διαχειριστείτε εσείς και νομίζουμε ότι θα το φέρετε σε καλό δρόμο. Είναι ένα νησάκι, το Αρουάντα, 10.000 κατοίκων, ανοιχτά της τους κάτω από τη Λατάκη. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ποια είναι η σκέψη? Ο ανάβαλος αυτός ο οποίος βγάζει, ξέρετε πόσα, βγάζει 900.000 κυβικά την ημέρα μέση παροχή. Πόσα μας φέρνει ο Μόρνος στην Αττική? 1.200.000. Ο ανάβαλος από μόνος του δίνει το 75% που δίνει ο Μόρνος και ο Εύβοινος, το μεγάλο αυτό ο αγωγός που έρχεται στην Αθήνα. Πού πάει το νερό του αναβάλου? 9-8, για να είμαι πιο δίκαιος, μήνες το χρόνο, τα 900.000 κυβικά ημερησίως πάνε στη θάλασσα. Βγαίνουν στη θάλασσα και μένουν στη θάλασσα. Πάνε αυτά τα νερά. Τους άλλους 4 μήνες αξιοποιούνται κατά 20-25%. Μα πώς αξιοποιούνται, θα πει. Έγινε σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη χώρα την ευλογημένη, βρέθηκε ένας χριστιανός πριν από 40 τόσα χρόνια, το 71-72,
περιπλανιόταν στις περιοχές αυτές. Ένας γεωλόγος Γερμανός λεγόταν Στέντερ. Οι Γερμανοί μας έχουν βλάψει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, αλλά καμιά φορά ξεφύτρωνε και ένας Γερμανός, ο οποίος έκανε και κάτι καλό, έκανε και μια καλή πράξη. Ο Στέντερ λοιπόν, ένας γεωλόγος, ο οποίος πέθανε κάπου στο Αφγανιστάν στα 95 του χρόνια, με αυτό το γκασμαδάκι που πάνε εκεί και χτυπάνε για να βρούνε τα πετρώματα, και ένας γεωλόγος αυτής της σχολής. Αυτός ο άνθρωπος έβλεπε το νερό, καθόταν να το κοίταζε και έλεγε: μα αυτό εδώ μπορείτε να το πάρετε. Αυτό μπορείτε να κάνετε κάτι. Αυτό το νερό πιάνετε. Αυτό το νερό μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Και κάποια στιγμή, σε μια εποχή επάρατο, και το λέω εγώ γιατί εγώ σε εκείνη την εποχή ταλαιπωρήθηκα. Ναι, σημασία, πολύ ταλαιπωρηθήκαμε. Το ανέφερα παρεπιπτόντως για να πω ότι δεν έχω καμία ευμένεια ως προς το τότε καθεστώς. Ωστόσο, βρέθηκε κάποιος εκεί του καθεστώτος, άκουσε την ιστορία του Γερμανού και είπε: ας έρθετε εδώ να κάνετε τι θέλετε να κάνετε. Κάνανε μια υδρομάστευση. Τι σημαίνει? Κάνανε ένα φράγμα στην ακτή, ένα κυκλικό τοξωτό φράγμα, ενός αναπτύγματος γύρω στα 100 μέτρα ακτίνα, το οποίο εγκλώβησε την υποθαλάσσια ανάβληση. Μπήκαν ρυθμιστικά όργανα, κρατήσαμε τις πιέσεις έτσι όπως έπρεπε, τα υδραυλικά φορτία, αυτά θέλουν μια σωστή δουλειά, να τα εκτιμήσεις για να κρατάς καλά το υδραυλικό φορτίο, και έβγαινε από κάτω το γλυκό νερό, έμενε εκεί μέσα, έσπρωχνε το αλμυρό νερό και από 15 θηροφράγματα το πέταγε έξω στη θάλασσα και έμενε μέσα το γλυκό νερό. Εγκαταστάθηκε ένα κολοσσιαίο αντλιοστάσιο, το μεγαλύτερο τότε λέγανε των Βαλκανίων και πρέπει να είναι ακόμα, το οποίο με 5 τεράστιες αντλίες αντιστοιχούσε στο να παίρνει αυτό το νερό μέσα από τον ανάβαλο του κυβερίου. Άρχισε τότε το έργο της άρδευσης της Αργολίδας με αυτά τα νερά. Η Αργολίδα σταμάτησε τις γεωτρήσεις της, 7.000 γεωτρήσεις στην Αργολίδα, 7.000 τρύπες, αυτές οι οποίες ενθαρρύνονται με όλο το είναι της περιφέρειας, εδώ των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας. Και φτάνουν οι δήμαρχοι, όπως και ο Θεοδόσιος Σουσούδης, κάποια στιγμή να λένε: εντάξει, παραδίδομαι, φέρτε το γεωτρύπανο. Γιατί ο κόσμος φωνάζει, δεν έχει νερό, πρόνοια να το προλάβουμε αυτό δεν υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που πήγε να γίνει εγγράφος, με χωρίς λόγο, φυσικά τα επιτέλους έχουμε και ένα έγγραφο δηλαδή, που εκφράζεται αυτή η άποψη ότι εδώ αυτοί οι ταμιευτήρες δεν χρειάζονται και τα λοιπά και μπορούμε να συνεχίσουμε τις γεωτρήσεις, είναι κείμενο του 2013, το οποίο φέρει την υπογραφή αυτής της υπηρεσίας. Εν πάση περιπτώσει, δεν το άντεξε το κρίμα αυτή η υπηρεσία και κάποια στιγμή τελείωσε αυτή η ρημάδα η μελέτη, ας πούμε. Αλλά ξανά έρχομαι πάλι. Στο αργολικό πεδίο σταμάτησαν οι γεωτρήσεις. Το έργο αξιολογήθηκε σαν ένα από τα σημαντικότερα έργα που χρηματοδοτήθηκε από πόρους της αργότερα, ξέρω εγώ, της ΕΟΚ, γιατί έγιναν κάποιες. Και θεωρείται ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό στον χώρο τον ευρωπαϊκό και πρωτοπόρο, καινοτόμο. Αυτό που λέμε καινοτόμο είναι ο ορισμός του καινοτόμου έργου αυτού. Αυτό λοιπόν το έργο βοήθησε στο να αλλάξει η τύχη του αργολικού πεδίου. Όμως παρόλα αυτά, ενώ έγινε αυτό το έργο, κανένα άλλο τέτοιο έργο δεν έγινε όταν η Ελλάδα, όπως και κάποιες χώρες της Βαλκανικής, κυρίως Κροατία, Σλοβενία, είναι εξαιρετικά προνομιούχες σε τέτοιους αναβάλους, διότι είναι μεγάλοι καρστικοί ασβεστολιθικοί σχηματισμοί, οι οποίοι επιτρέπουν αυτές τις κατεισδύσεις και αυτές τις διεξόδους προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλούς αναβάλους και εκεί. Στον Ταΐγετο κάτω, 200 μέτρα, μόλις 200 μέτρα, από τη σπηλιά του Ζορμπά, εκεί ήταν ο Ζορμπά, στη στούπα της Μεσσηνίας, κάτω εκεί ήταν, ναι, στην Κρήτη. Λοιπόν, 200 μέτρα από εκεί είναι τρεις ανάβαλοι. Ο ένας από αυτούς εκτιμάται έχει πάει και το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών. Και έχουν γίνει εκτιμήσεις 400-500.000 κυβικά την ημέρα. Τεράστια ποσότητα. Βγαίνει εκεί τρία μάτια. Ξέρετε, όταν το βλέπετε τον ανάβαλο πώς είναι. Βλέπεις τη θάλασσα και βλέπεις μια θάλασσα ταραγμένη. Και ξαφνικά βλέπεις ένα λεκέ στην επιφάνεια. Ακτίνα σε 100-150 μέτρων, σαν να είναι και 20-30 πόντους πιο ψηλά και είναι σαν λαδιά. Και άμα πας μπεις μέσα εκεί, σε εκείνο το κομμάτι, βλέπεις από κάτω τις φυσαλίδες και βλέπεις από κάτω το βράσιο. Το βλέπαμε στην Ερέτρια, έρχονταν 40 μέτρα. Εάν προχωρήσεις προς το άστρο και κάτσεις πάνω
από το βουναλάκι και κοιτάζεις προς τη θάλασσα, θα δεις του άστρου στον ανάβολο, που είναι ο μεγαλύτερος που έχουμε στην Ελλάδα, ο οποίος ξεπερνάει το 1,200-1,300 εκατομμύρια κυβικά την ημέρα, σε βάθος 65 μέτρα. Αυτά λοιπόν είναι έτσι και μια νήξη, αν θέλετε, για τους υδατικούς πόρους. Τι το κάνω τώρα το νερό του Αναβάλου, τι κάνω το νερό του Μόρνου, το οποίο φτάνει σε ένα σημείο μετά και δεν αξιοποιείται τόσο καλά το καλοκαίρι. Μπορώ με αυτό, με την έγκριση όλων, με την έγκριση των ανθρώπων στην Αργολίδα, στο όπου θέλουν, όχι παρά τη θέλησή τους, να τους φέρω σε μια σειρά, να γίνει σωστή διαχείριση, να γίνει επέκταση κάποιων έργων που χρειάζονται. Ο Ανάβαλος δεν συντηρήθηκε ποτέ στο Κυβέρι. Στο Κυβέρι συντελείται το 8ο θαύμα της ανθρωπότητας. Τον Ανάβαλο του Κυβερίου, αν θέλετε μπορεί, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να πάει να βρει τον κύριο Σπύρο και να γυρίσει και μια ταινία με τον κύριο Σπύρο. Ο κύριος Σπύρος δούλεψε παιδάκι όταν οι Γερμανοί φέρναν τα μπλόκια από το λιμάνι του Πειραιά και φτιάχνανε αυτό το μικρό του τεχνικό. Ένα πολύ μικρό τεχνικό έργο. Φανταστείτε κάτι που θα σας χαλάσει το μάτι. Μην το βλέπεις καλά κάτω. Ο κύριος Σπύρος ήταν εμπειροτέχνης ηλεκτρολόγος. Ο κύριος Σπύρος διορίστηκε φύλακας. Καθώς εγκατέλειψαν όλοι τον Ανάβαλο στην τύχη του, σταματήσαν τα μηχανήματα να δουλεύουν. Ο μόνος που ήξερε, γιατί είχε βάλει σημάδια στους τοίχους, το φέρνω πιο πάνω, το φέρνω πιο κάτω, ανοίγω το διρόφραγμα αυτό, ανοίγω το άλλο, ήταν ο κ. Σπύρος. Μέχρι σήμερα υπάρχει εκεί ο κ. Σπύρος, ο οποίος κάνει τις ρυθμίσεις αυτές. Φυσικά, ενώ ο Ανάβαλος έδωσε νερό το οποίο είχε λιγότερα ppm από αυτό το νερό τις αρχές δεκαετίες του 70, σήμερα μας δίνει 4 φορές περισσότερα ppm. Δεν το καταλαβαίνεις όταν μοιρώ το νερό. Φυσικά ένα καθαρισματάκι θέλει, ας πούμε, να πέρασε από φίλτρο. Γιατί το νερό είναι πεντακάθαρο, έρχεται μέσα από τα βράχια. Είναι νερό δηλαδή που έρχεται από κάτω. Λέμε λοιπόν, αυτό το νερό τι μπορεί να γίνει. Να γίνει μια υδροληψία εκεί και ένας αγωγός, όπως ο μικρός αυτός που έγινε τώρα στην Αίγινα. Η Αίγινα συνδέεται τώρα με έναν αγωγό. Μπορούσε η Αίγινα να κάνει άλλα πράγματα. Το ξαναλέω. Θα εξαντλήσεις όλες τις λύσεις. Αλλά όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς, ότι εκ των πραγμάτων δεν θα σου βγει, εν των πραγμάτων δηλαδή θα καταστραφούν οι Κυκλάδες, δεν θα αντέξουν, εκτός και αν αποφασίσουμε όλοι μαζί και πούμε. Είναι ένας τόπος, όπως είπα πριν, ευλογημένος, τον οποίο θα το διαχειριστούμε ήπια, και εδώ θα μένουν λίγοι, θα έρχονται λίγοι, θα προσέχουν πού πατάνε και τι κάνουν και πώς συμπεριφέρονται, ούτως ώστε να τον κρατήσουμε με έναν πληθυσμό σαν και αυτόν που έχει τώρα, άντε και λίγο μεγαλύτερο, και με έναν αριθμό τουριστών που δεν θα ξεπερνάει αυτόν τον αριθμό. Πολύ δύσκολα να κάνουμε γεωργία, πολύ δύσκολα αυτό, πολύ δύσκολα. Αν χρειαστούμε νερό, δεν μπορούμε να το λύσουμε το πρόβλημα με τις μικρές δεινοδεξαμενές, σε καμία περίπτωση με τις γεωτρήσεις, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν. Μιλάς με τον καθηγητή τους καθηγητές του Πολυτεχνείου, τον Μέμο, τον Λουτσόγιαννη. Πρέπει να σταματήσουν οι γεωτρήσεις, Βαγγέλη, να τις καταργήσουν. Ωραία. Μιλάς με τον Στουρνάρα, τον ξέρετε. Φυσικά. Τον άκουσα, μιλάγε στους Τίνιους τις προάλλες, κάτω στην Αθήνα, πήγα εκεί πέρα. Πάμε να βγούμε, να πούμε να βγει ένα αυτό και να πει να σταματήσουν, να γίνει υδρανάπαυση. Πώς λέγαμε αγρανάπαυση όταν είδαμε να καταστρέφονται οι γέες, να σταματήσουμε για 3 χρόνια, να δούμε τι γίνεται, να δούμε, θα ξεπετάξει κάτι, ας πούμε. Σταματήσουμε τις γεωτρήσεις. Πώς θα το κάνεις αυτό. Έχουμε βάλει μια θηλιά στο λαιμό, τρέχουμε να κυνηγήσουμε αυτά που δημιουργήσαμε, τις επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει, τον τουρισμό από τον οποίο περιμένει τώρα πλέον και μόνο από αυτόν αυτή η χώρα, η έρμη χώρα, τα παράτησε όλα τα άλλα, ούτε παραγωγή, ούτε αγροτική, ούτε βιομηχανία. Κλείσαν τα αφημία, τα κλείσαμε όλα. Λοιπόν, και έμεινε τώρα ο τουρισμός, μόνο καλλιέργεια. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε. Έρχομαι λοιπόν εδώ και σας πηγαίνω εντάχει. Αυτός είναι ο Ανάβαλος του Κυβερίου. Αυτή εκεί η εγκατάσταση είναι το αντλιοστάσιο. Αυτό είναι το μικρό φραγματάκι, μέσα εκεί σκάει το νερό. Δεν είναι στην ουσία ένα κλασικό φράγμα. 30.000 κυβικά μαζεύει εκεί μέσα. Είναι μια λεκάνη ηρεμήσεως. Γιατί το νερό της θάλασσας με το νερό το γλυκό, τουλάχιστον όσοι ασχολούνται με την υδραυλική λιγάκι το ξέρουν, είναι σαν το καντήλι της γιαγιάς. Βάλε λάδι, βάλε νερό, το λάδι πάει πάνω, το νερό μένει κάτω. Δεν αναμειγνύονται. Πάρε και χτύπα με ένα πυρούνι, ας πούμε. Θα γίνει όπως το λαδολέμονο. Θα μπώνει και αρχίζει μια ανάμειξη. Χρειάζεται όμως τυρβώδης κίνηση, χρειάζεται στροβιλισμή. Εκεί λοιπόν έχουμε τους αριθμούς του Ρένιος, κάποια θέματα της υδραυλικής που εξηγούν στο γιατί μετά γίνεται η ανάμειξη, μετά το ξεχωρίζεις. Εδώ λοιπόν είναι αυτή η εγκατάσταση.
και πάμε παρακάτω. Εδώ τέλος πάντων κατεβάζουμε δίδες, κάνουμε εκεί, μετράμε. Εδώ ήταν ο Κιτέρ και η στούπα. Πάμε λοιπόν, τα μεγέθη που σας έλεγα, και πού θα πάμε τώρα, πάμε σε αυτό. Μπορείς να κάνεις, να βάλεις έναν αγωγό, ο οποίος να πάρει νερό και να αρχίσει να το διανέμει σε μερικά νησιά του Κυκλάδου. Σε τι ανάγλυφο? Σε ένα ανάγλυφο υπιότερο από αυτό που γίνονται τα υδραγωγεία σήμερα. Δηλαδή ο Μόρνος είναι ψηλά, η Αθήνα είναι χαμηλά, ο αγωγός πάει από πάνω, κατεβαίνει, ανεβαίνει. Εδώ θα έχεις υψομετρικές διαφορές που δεν ξεπερνάνε τα 200 μέτρα. Άρα λοιπόν μιλάμε για πάρα πολύ μικρές ψυχολογικές διαφορές. Ούτε καν λοιπόν μεγάλα αντιοστάσια, βαριά αντιοστάσια. Το παίρνει στο νερό, το πα εκεί. Ωραία, στην Αίγινα θα το κάνουν έτσι. Εμείς δώσαμε μέχρι τώρα άλλες λύσεις. Αυτή τη λύση, παρά το ότι πρέπει να αριθμούνται στους 8 περίπου οι υπουργοί της νυν κυβερνήσεως, αλλά υπήρξαν και υπουργοί προηγούμενη κυβερνήση, έγινε μια σύσκεψη στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, την κάλεσε η Έλσα Παπαδημητρίου πριν από μερικά χρόνια. Είχαν έρθει εκεί κάποιος που συγχωρέθηκε, υπουργός εσωτερικών. Όλοι είπαν ότι θεάρεστο. Πρέπει να γίνει. Όπως βλέπετε, δεν γίνει τίποτα, ούτε καν το έχετε ακούσει. Κάποιοι το ψιθυρίζουν και κάποιοι το ψιθυρίζουν, πας και κάνουν τους κατοίκους Αργολίδας να πει ότι μας πάρουν το νερό μας. Δηλαδή, εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Μας πάνε το νερό μας. Φυσικά, όταν πεις αυτούς τους ανθρώπους ότι πληρώνετε για το νερό, θα το παίρνετε δωρεάν το νερό σας, δωρεάν, θα σας έρχεται όπως ήταν παλιά, σε αυτή την ποιότητα, και το παίρνετε. Θα γίνει μια διαχείριση του νερού. Αυτό που πάει στη θάλασσα, πόσο είναι, πόσο ξοδεύετε εσείς, 250.000 κυβικά. Λοιπόν, 500.000 κυβικά γκαραντί δικά σας. Αν έχετε έλλειψη, θα πάρετε κι άλλα. Από εκείνα που περισσεύουν, να πάρει και κανένα από δίπλα λίγο νερό. Το νερό λοιπόν μπορεί να μεταφερθεί με έναν αγωγό. Δεν το κάναμε εμείς, όμως αυτό το έργο σχεδιάζεται στη Χιλή. Αυτό το έργο θα πάει νερά κατά μήκος της Χιλής. Μέσα από τη θάλασσα, γιατί είναι εύκολα τα έργα εκεί. Σας λέω, αυτό το έργο γίνεται στον κόλπο, τον Περσικό, στα Εμμυράτα. Εκεί έχουν νησιά μέσα. Τους πάνε το νερό με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με τα καράβια φτάσαμε στα 12 ευρώ το κυβικό. Όταν το κόστος του, όταν η μέση τιμή του νερού της Κυκλάδας είναι γύρω στο 2,1. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα έργο επικουρικό. Θέλεις λοιπόν, κατεβάζεις έναν αγωγό, τον πηγαίνεις και δίνεις νερό σε μερικά σημεία στις Κυκλάδες και από εκεί πέρα κάποιες διακλαδώσεις. Γιατί σας τα είπα αυτά? Διότι και στη μικρή κλίμακα, και στη μεσαία κλίμακα, και στη μεγάλη κλίμακα, και εδώ τελειώνει και η παρουσίαση, υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν και λύσεις που είναι επεξεργασμένες. Επεξεργασμένες σε όλο το έργος, ακόμα και στο επενδυτικό. Το ζήτημα είναι ότι από ένα σημείο και μετά πρέπει να αρθούν οι αντιδράσεις και οι αντιστάσεις. Δύο είναι οι αντίπαλοι αυτών των έργων και κυρίως ξαναγυρίζω στο αγαπητό, στο προσφυλές μου θέμα των ταμιευτήρων. Οι αντίπαλοι αυτοί είναι οι γεωτρήσεις, τα συμφέροντα γύρω από τις γεωτρήσεις, τα οποία είναι πάρα πολλά και πολύ ισχυρά. Είναι μια οικονομία, δηλαδή πούμε, ποιος είναι ο τζίρος γύρω από το παιχνίδι των γεωτρήσεων ο ετήσιος. Θα δείτε νούμερα που θα τρέβετε τα μάτια. Στην Ελλάδα δεν πλούτησαν οι βιομηχανοί, αλλά υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που πήραν καλά. Λοιπόν, το άλλο είναι οι αφαλατώσεις. Ήδη για τις αφαλατώσεις υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι σημαίνει γενικώς οι επιπτώσεις από την αφαλάτωση, από τις μονάδες αφαλάτωσης είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και κυρίως είναι η ανατροπή της κοινής λογικής και της φυσικής λογικής. Τόσα χρόνια από την αρχαιότητα με τους μήλους και αυτά, από το νερό παράγαμε ενέργεια. Ερχόμαστε τώρα που λέμε όλοι μας να περιορίσουμε την κατανάλωση της ενέργειας για να χρησιμοποιούμε ενέργεια προκειμένου με αυτή την ενέργεια να παράγουμε αφαλατωμένο νερό. Διότι είναι κατεξοχήν ενεργοβόρος δραστηριότητα και η οποία φτάνει σε υψηλά κόστη. Πότε? Όταν τα κόστη είναι πραγματικά, όταν λένε αυτά τα πραγματικά κόστη, ποια είναι? Όταν δεν υπάρχουν άρρητες επιδοτήσεις βαθμιδωτές, όταν δεν επιδοτείται το ρεύμα. Οι Ισπανοί για παράδειγμα δίνουν, ας πούμε, τη μισή τιμή το ρεύμα. Αυτά πάνε για να κοπούνε. Το λόμπι όμως των αφαλατώσεων είναι πανίσχυρο παγκοσμίως. Εμείς δεν έχουμε καμία τεχνογνωσία γι' αυτό. Εμείς εισαγόμενο θα το έχουμε πάλι.
κανένα όφελος εδώ, τουλάχιστον να πεις ότι είχαμε εμείς εδώ και κάτι θα κάναμε, θα είχε μια προστιθέμενη αξία, θα συντελούσε στην ανάπτυξη της. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι συνεπώς μια δραστηριότητα κατεξοχήν ενεργοβόρα, η οποία εάν κρατηθεί σε πλαίσια ελέγχου σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις, θα έχει κόστη τα οποία είναι δυσπρόσιτα. Ως τώρα σκαπουλάρει. Ως τώρα δεν τους κυνηγάνε. Αλλά θα έρθει η ώρα και για αυτούς. Εάν εμείς έχουμε στο Αιγαίο και σε βάθη 200 μέτρων αποφασίσει ότι θα στήσουμε μονάδες, ότι θα πετάμε την άλμη εκεί, την Ποσειδονία να την ξεχάσουμε, οριακά κρατάει στα 38.000 ppm, 39.000 ppm. Η Μεσόγειος είναι αλμυρή θάλασσα. Δεν είναι Ατλαντικός με 36.000. 35. Λίγο ακόμα και θα την εξαφανίσουμε. Εδώ θα την ξυρίσουμε, δηλαδή θα την χάσουμε. Εν ρηπή οφθαλμού θα χαθεί. Αυτές οι μικρές μονάδες οι οποίες γίνονται σαν τις γεωτρήσεις εκβιαστικά. Δεν κάνουμε τίποτε άλλο και έρχεται η άνοιξη, ο κόσμος λέει όπα έρχεται εδώ πέρα λειψιδρία, τι θα κάνουμε, φέρτε τις γεωτρήσεις και βέβαια οι εκάστοτε υπουργοί τραβάνε μερικές υπογραφές να γίνει μια μονάδα φαλάτωσης εδώ, άλλη μια μονάδα φαλάτωσης εκεί και το καθεξής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για το πρόβλημα του νερού. Νομίζω πως αυτά που είπαμε σήμερα είναι αρκετά. Να ζητήσω όμως, αυτές είναι συναντήσεις πολιτών όπου πρέπει αυτό που ακούμε να δούμε αν μπορούμε και να το βοηθήσουμε με τον τρόπο μας. Δεν είναι να συμφωνήσουμε με τον ομιλητή, αλλά κάτι να κάνουμε για το νερό. Διδάσκω γεωπολιτική των υδάτων. Έχω ασχοληθεί με τους πολέμους για το νερό. Έχω πάει στα μέτωπα αυτά. Θα είναι η χειρότερη πόλεμη αυτή. Χειρότερη και από αυτούς που γίνονται σήμερα για τα ενεργειακά αποθέματα, για το πετρέλαιο και για το φυσικό αέριο. Γιατί εκεί είναι, εγώ τώρα έχω κορακιάσει, εκεί άμα δεν υπάρχει νεράκι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας. Βαγγέλη, είχες πει ότι έχεις κατά νου για άλλα τέσσερα αυτό. Άλλα τέσσερα. Ναι. Αυτά που βρίσκονται τώρα, δεν τώρα. Κοίταξε, το ένα είναι στη Βουρκωτή. Ναι. Το άλλο είναι στους Φρουσαίους. Το άλλο, γιατί η βόρεια μεριά θα χρειάζεται εκεί σε εκείνα τα μέρη. Το άλλο είναι στην Παλιόπολη. Και το άλλο που το ξεχνάω τώρα, που είναι το άλλο. Δεν μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή. Κι άλλο ένα είναι. Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, πώς πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσει να πηγαίνει ο Βαγγέλης Οπισίας και να βλέπει τους υπουργούς. Τους έχω δει δηλαδή, με έχουν δει. Έχουμε. Ξέρω εγώ, αγαπηθεί, έχουμε μισηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δηλώνουν όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα ήθελα να μην πηγαίνω μόνος, να έρχονται και μερικοί ακόμα από εσάς. Που είστε κάτι και αισθάνεστε ενδιαφερόμενοι και είστε και ψηφοφόροι. Εμένα ορισμένοι από αυτούς δυσπιστούν αν ψηφίζω. Και θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να έρθουν είτε εκτός σήμερα. Δηλαδή ο Δήμαρχος είναι καλό να έρθει, ο Έπαρχος είναι καλό να έρθει. Και κάποιοι από τους πολίτες που δηλώνουν ένα ενδιαφέρον για αυτό το θέμα, ας πηγαίνουμε τρεις-τέσσερις άνθρωποι μαζί, νομίζω ότι την πίεση την αντιλαμβάνονται. Και την διαχειρίζονται με τον δικό τους τρόπο, που μερικές φορές είναι παραγωγικός για τις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, αλλιώς πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα, δηλαδή πρέπει να ασκηθεί πίεση. Λύση για το πρόβλημα, έχω αρχίσει να συζητώ με τον Δόστο Σουσούδη, νομίζω ότι μπορεί να εξασφαλιστεί και άμεσα. Βέβαια, χρειάζεται βήμα ταχύ. Διότι ό,τι μένει, πάει αργά-αργά, σέρνεται στο τέλος και δεν προχωράει. Εγώ προσωπικά είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε θα θελήσει να αυξήσει την υποστήριξη του όποιου αιτήματος, ακόμα και αν δεν είναι λιμνοδεξαμενές, ό,τι να είναι, για τη λύση των νερών του Κυκλάδου. Να έρχομαι να λέω μια γνώμη και να παράγω και το συγκεκριμένο έργο με βάση τις όποιες δυνατότητες μου ικανότητες. Ναι, τα τρία έχουμε σχεδόν οριστική μελέτη. Τώρα θα πείτε εσείς τι σημαίνει το σχεδόν. Έχουμε πάρει περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, πράγμα το οποίο είναι καταπληκτικό σε αυτή τη χώρα να πάρεις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Έχεις τελειώσει δηλαδή στην ουσία
Έχει περάσει τα εμπόδια. Ένα θέμα είναι ότι πρέπει να αγοράσει το κομμάτι που θα γίνει με δεξαμενή, είναι 20 στρέμματα. Είναι όλα σε περιοχές που δεν είναι περιοχές τέλος πάντων ιδιαίτερης ανάπτυξης που πας να πάρεις ακριβό χωράφι. Πρέπει όμως να γίνει μια πράξη εκεί, ούτως ώστε να σιγουρέψουμε ότι είναι αυτό. Γιατί λοιπόν αυτό έχει σημασία? Διότι εγώ μελέτησα την ίδια λιμεδεξαμενή στις Αφρουσιές, στα 89.000 κυβικά, στα 49.000 κυβικά, σε αυτή τη θέση, λίγο πιο εκεί, λίγο πιο εκεί, και ενδεχομένως να μου πούνε ότι το οικόπεδο δεν πουλιέται. Εάν το οικόπεδο δεν πουλιέται, εγώ δέχομαι άνευ ανομής να την μελετήσω στη θέση εκεί που κάποιο διπλανό οικόπεδο θα πουλιέται. Διότι κάποιος θα το δει, τι θα το κάνει. Δεν μπορεί να το αξιοποιήσει εκεί. Είναι εκτάσεις οι οποίες δεν μπορεί να χτίσει σπίτι εκεί πέρα. Αυτό είναι ένα θέμα. Και αυτές είναι τρεις. Είπαμε οι αιθουσές. Η άλλη είναι στο Ξηροκάμπι, στο Γαύριο. Ξηρόκαμπος. Είναι σε ένα υψόμετρο σχετικά χαμηλό, είναι εκεί. Είμαστε γύρω στα 80 μέτρα από τη θάλασσα. Ναι. Ένα κλεισάκι μικρό εκεί, το οποίο το προστατεύσαμε και γι' αυτό μειώσαμε και τον ταμιευτήρα, για να κρατηθούμε στα 100 μέτρα απόσταση. Και το άλλο είναι ο δρόμος ο οποίος μας πηγαίνει κάτω, είναι πάνω από το κόρφι. Πιάνουμε το νερό σε ένα από τα ρέματα, από αυτά που κατεβαίνουν, τα ρέματα που είναι νότια του κορφίου, και γιατί κάνουμε εκτροπές, και το πηγαίνουμε σε μια δεξαμενή η οποία είναι, αν ξέρετε, ο δρόμος ο οποίος πηγαίνει κάτω για το στενό. Εκεί είναι μια περιοχή, μας δίνει ένα καλό πλάτωμα, το οποίο είναι άνευ οικοπαιδικής αξίας, θα έλεγα. Είναι ένα κλεισάκι και Άγιος Μάμας, νομίζω λέγεται, πώς λέγεται. Λοιπόν, ένα κλεισάκι και ο Άγιος Μάμας, και εκεί είναι η τρίτη θέση. Τα άλλα είναι αυτά που σας είπα πριν. Πώς είπατε? Κατά τη γνώμη μου προβλέπεται, αλλά αυτά είναι και θέματα τα οποία βλέπει κανείς. Αν μπορεί να το, αν δεν το θέλει κανείς την τριβή ή τη ρήξη ή δεν ξέρω τι, και μπορεί να δοθεί μια κάποια αποζημίωση σε κάποιον ο οποίος δεν πρόκειται ποτέ να το χρησιμοποιήσει σε αυτές τις θέσεις. Θα παραμείνει μελέτη. Άμα δεν πάρουμε εικόνα, θα παραμείνει μελέτη στο ράφι. Αν όμως του δώσουν μια αποζημίωση, εύλογη, μικρή. Ξέρετε, σε όλα τα έργα, σε αυτές τις χώρες που σας ανέφερα, Αφρικής και τα λοιπά, εκεί που συνέβαλαν οι χώρες, ήταν κυρίως με το να δίνουν γη. Βάζανε το 10% της αξίας του έργου, που χρηματοδοτείται το έργο, το 90% το χρηματοδοτούσαν, ήταν οι συμφωνίες του ΛΟΜΕ τότε, για τις χώρες που λέγανε τρίτου κόσμου. Λοιπόν, το 90% και το 10% ήταν η συνεισφορά του τότε. Αν με έναν τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η συνεισφορά, όλα τα άλλα δεν θα κοστίσει τίποτα. Να κάνω μια ερώτηση, Βαγγέλη. Μια συμπλήρωση, άμα θέλετε. Ναι, παρακαλώ. Λέει, υπάρχει ένας αντάβαλος στη ΔΕΗ από πίσω που λέγεται Κρυονέκ. Τον έψαχνα. Δεν ξέρω αυτό μπορεί να μετρηθεί, να αξιοποιηθεί. Τον έψαξα. Δεν τον βρήκα. Δεν τον εντόπισα. Δεν βγήκαμε με σκάφος αρκετές φορές. Τον πετύχαμε σε εποχή πιθανόν που για κάποιους λόγους η εκροή του πρέπει να ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Εγώ είχα δει με τα μάτια μου στις κρεμμύδες κάτω. Και βγήκα, πήγα εκεί. Έλα. Δεν πήγα σε καλή εποχή, άλλαξα εποχή πάλι. Από ό,τι φαίνεται είναι εποχιακή. Τον ανάβαλο του Ρόζου. Όχι, εκεί δεν πήγα. Παλιά μεταλλεία. Όχι, εκεί δεν έχω πάει. Υπάρχει εκεί ανάβαλο. Εμφανής με γυμνό αφαιρμό. Μάλιστα. Πολλού. Πάρα. Καλά, είναι βέβαιο. Κοιτάξτε, στοιχείο έχουν με έναν κάποιο τρόπο έχουν οι άνθρωποι ασχοληθεί και έχουν πιάσει μερικούς μικρούς αναβάλους. Αλλά πολύ κοντινούς παράκτες. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτή η ιδέα της μικρής συγκράτησης, αυτό που κάνει κυρίως έτσι επιγραμματικά τον Βαγγέλη πολλούς τρόπους, είναι να καθυστερεί το νερό πριν φτάσει στη θάλασσα. Κρατάμε νερό. Θα δώσουμε κάποια χρήματα για να κρατήσουμε το νερό πάνω. Θα πρέπει να πάρω την ευκαιρία, το οποίο φυσικά είμαι υπέρ του να γίνουν αυτά μικρά πράγματα και να γίνουν και περισσότερα, να επισημάνω πως χρήματα ευρωπαϊκά που πέφτουν στο νησί κάθε χρόνο εδώ και δεκαετίες, κάνουν με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα το αντίστοιχο. Και μιλάω για τις επιδοτήσεις στο εργοπρόγραμμα. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο οι επιδοτήσεις έρχονται στην Άνω, φτιάχνουν μια συνεπαγωγή που ταυτίζουν αυτή την πρακτική με μια αποξήλωση από φωτιές και υπερβόσκηση μετά, που σημαίνει ότι εμείς επιταχύνουμε το νερό να πηγαίνει τη θάλασσα με νύχια και με δόντια 30 χρόνια,
Έχουμε κάψει το 1 τρίτο του νησιού. Στο προηγούμενο ίσως άνδρος έχει ένα κείμενό μου που παίρνει ό,τι από 20 χρόνια από ως περιβαλλοντολόγος και ευαίσθητος άνθρωπος εδώ στο νησί έχω καταγράψει, το στραγγίζουμε το νησί. Το στραγγίζουμε με αυτόν τον τρόπο, το στραγγίζουμε με τις υδρομαστεύσεις. Δηλαδή κάνουμε πολύ κακή διακίνηση και πρέπει παράλληλα με αυτό να βελτιώσουμε και τη διακίνηση. Και φυσικά η διαχείριση είμαστε όλοι. Είναι όλοι. Δεν μπορεί να έχεις ένα διάτριτο σύστημα να βάζεις κι άλλο πράγμα χωρίς να κλείσεις τρύπα. Αυτό ήθελα απλώς να επισημάνω, θα να κάνω τη συνήθεια, όπως το λένε, το ρόλο της Κασάνδρας. Καθυστερούμε το νερό, πληρώνουμε για να το καθυστερήσουμε, να μην πληρώνουμε και να το επιτακίνουμε. Και εδώ θα παρακαλέσουμε όσοι ασχοληθούν με τα κοινά εδώ, αυτό το έργο να το τρέξουμε, ιδιαίτερα το τοπικό το δικό μας. Από συζητήσεις που έχουμε κάνει και με τον κύριο Δήμαρχο και έχουμε συζητήσει και με τον Έπαρχο, έχουμε πει και ορισμένα πράγματα τότε που είχε έρθει στο νησί Περιφερειάρχης, αλλά και τα έχουμε πει και στην Σύρο. Με το αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, μόνο του κόσμου, δηλαδή με τον ειδικό γραμματέα υδάτων έγιναν δύο συναντήσεις φέτος στο καλοκαίρι. Αυτό υπολογίζω ότι με την βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας με έναν σύμβουλο που να γνωρίζει τα θέματα. Η τεχνική υπηρεσία είναι σε θέση να αξιολογήσει αυτή τη έργα. Η περιφέρεια ίδια είπε ότι δεν μπορεί να τα αξιολογήσει, αλλά η περιφέρεια υποχρεούται να βρει έναν αξιολογητή όταν δεν μπορεί η ίδια. Δηλαδή το αναθέτει στο έργο, άμα δεν μπορεί να το αξιολογήσει μετά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό θα το ξεπεράσουμε. Ότι χρειάζεται ένα σύμβουλο ο οποίο θα μετασχηματίσει αυτό το παραδοτέο σε. Θα αλλάξουν οι τίτλοι, θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Σε ένα έργο το οποίο το παρήγαγε η τεχνική υπηρεσία με την βοήθεια συμβούλου ως δικό της έργο το οποίο θα το εντάξει στο έργο. Εγώ υπολογίζω ότι με τη βοήθεια ενός συμβούλου σε δύο μήνες, το πολύ δύο μήνες, όλη η δουλειά θα έχει τελειώσει. Από την ημέρα όμως που θα εγκατασταθεί και εγώ έχω πει ότι θα βοηθήσω σε ό,τι χρειάζεται, ούτως ώστε και αν εντοπίζονται κάποιες δυσκολίες ή σε κάποια σημεία υπάρχουν αντιρρήσεις, να κοιτάξω να τις ξεπεράσω. Διότι αυτά τα οποία έχω παρουσιάσει είναι ένα μέρος, αυτό δηλαδή είναι το τελικό αποτέλεσμα, ένα μέρος μιας δουλειάς η οποία έγινε αρκετά χρόνια και υπάρχει πολύ περισσότερο υλικό. Σας λέω, υπάρχουν σχέδια, ξέρω εγώ, τα οποία είναι 3 και 4 φορές φτιαγμένα κάθε φορά για κάποιες καταστάσεις. Θα προσαρμοστούν και αυτά, όλα θα προσαρμοστούν έτσι όπως χρειάζεται. Αλλά χρειάζεται ένας σύμβουλος, ένας άνθρωπος που με μια μικρή αμοιβή, την οποία πιστεύω ότι θα μπορεί να έχει τη δικαιοδοσία η Δημοτική Αρχή να την δώσει, να προχωρήσει. Καταρχήν να πω ότι οι επιφανειακές λεκάνες απορροής με τις λεκάνες, τις υπόγειες λεκάνες και με τους υδροφορείς δεν έχουν μια απόλυτη αντιστοιχία. Και είναι πολύ πιθανόν αυτό το οποίο βλέπουμε πάνω να μην αντιστοιχεί στο κάτω και να φεύγουν νερά τα οποία θα έλεγε κανείς ότι συσσωρεύονται στην λεκάνη την μιλώντας με γεωμορφολογικούς όρους της Βουρκωτής και πηγαίνουν προς μια άλλη λεκάνη και σκάνε κάπου αλλού παρακάτω. Άρα μπορεί να πηγαίνουν και προς τη λεκάνη των αποικιών, των στενιών εκεί που λέμε για φρουσές. Εκείνο που έχει ένα ενδιαφέρον είναι η ερώτηση στο τι έγινε με τη Βουρκωτή. Η Βουρκωτή προβλέπεται, αλλά κάναμε κάποιες παραδοχές στη μελέτη. Είπαμε ότι έχουμε έναν πόρο εδώ, θα πρέπει όμως να έχουμε και μια κατανάλωση, θα έχουμε δηλαδή και μια ζήτηση σε μια κάποια ορισμένη ακτίνα. Και έτσι χρησιμοποίησαμε μια μεθοδολογία, αυτά που λέμε κάτι buffer zones, αυτά έτσι. Αφήσαμε έξω κάποιες περιοχές, όπου εκεί και να το πάρεις το νερό, δεν έχεις πού να το πας. Δεν έχεις δηλαδή τη ζήτηση εκεί που θα ήθελες. Εκεί που υπάρχει νερό στα τριποτάματα, για παράδειγμα, μπορεί με άλλου είδους έργα να βοηθήσεις την όποια παρόχθια αγροτική δραστηριότητα. Αλλά για τη Βουρκωτή, πράγματι θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένα έργο. Η σύμβαση ήταν να πάμε σε 3, επισημάναμε τις 7 και ας πραγματοποιήσουμε την μία, να πιστεί ο κόσμος, γιατί ξέχασα να σας πω ότι η τεχνολογία που εφαρμόζεται δεν είναι η τεχνολογία των συνήθων λιμνοδεξαμενών, δεν πλακωνόμαστε όπως λένε στις γεωμεμβράνες
ειδικά αγκύρια με μπετά και ιστορίες και τα λοιπά που ανεβάζουν και το κόστος, αλλά δημιουργούν και μια αποκρουστική εικόνα, τα πας σε μια άλλη μεταξαβενή και δεις εκείνα τα μαύρα τα νάιλον, όλα θα γίνουν με προσμίξεις κατάλληλες γεωδών υλικών, ενδεχομένως με μια ενίσχυση φερτής αργύλου ή μπεντονίτη σε ποσότητες, πώς να πούμε, μια-δυο χουφτιές ανά τετραγωνικό μέτρο. Υπάρχουν αυτές οι τεχνολογίες, εφαρμόζονται κατά κόρον σε άλλες χώρες, δεν υπάρχει συνεπώς λόγος να πάμε στα πλαστικά και σε όλα αυτά. Έχω συνεπώς την εντύπωση ότι και αυτό είναι ένα ακόμα ατού, διότι δίνει μια άλλη δυνατότητα σε ό,τι αφορά τα οικολογικά χαρακτηριστικά αυτών των δεξαμενών. Όλοι, οι δικές σας μελέτες είναι έτοιμες. Ναι. Δηλαδή, επομένως θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και προγράμματα ευρωπαϊκά για χρηματοδότηση. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τώρα και αυτό το χειμώνα να φτιάξουμε κάτι. Ναι. Αυτό σημαίνει, αυτό που λέτε. Άρα ερωτώ ως πολίτης θα το κάνουν. Γέρω εσάς. Βεβαίως, πάντοτε έτσι γίνεται. Δηλαδή, εξετάζεται και η πιθανή επίπτωση στα κατάντη, εκεί που υπάρχουν υδροληψίες ιδιοκτητών ανθρώπων που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα νερού, εκεί δεν παρεμβαίνουν, τους το αφήνουμε, τους το εξαιρούμε το νερό τους. Άμα θέλει να πάρει τρεχούμενο νερό τον Ιούλιο, θα είναι λίγο το τρεχούμενο νερό. Γι' αυτό λέμε, φτιάχνουμε μια άλλη μεταξαμενή, καλά θα ήταν να συζητήσουμε και με αυτούς τους ανθρώπους, ούτως ώστε αυτό το οποίο αποθηκεύεται και το οποίο μπορούμε να κάνουμε και μια μικρή ανανέωση την εποχή που υπάρχει πλεονάζων, να παίρνουμε και να το βγάζουμε και να το επιστρέφουμε στο ρέμα. Έχουμε προβλέψει αυτή τη διαδικασία, δηλαδή παίρνεις και το ξαναδίνεις στο ρέμα για να ανανεώνεται και αυτό το νερό. Μπορούμε σε μια συνεννόηση μαζί τους να διευκολύνουμε και αυτούς τους ανθρώπους, ώστε όταν τον Αύγουστο θέλουν κάτι και εξετάζοντας μια επιτροπή διαχείρισης το τι δυνατότητες υπάρχουν, να μπορούμε να τους δίνουμε και αυτόν κάποιες ποσότητες σε μια κρίσιμη στιγμή. Κοιτάξτε, αυτά τα προϋπολογίστηκαν, γιατί έγινε προμέτρηση προϋπολογισμός γύρω στις 600 με 700 χιλιάδες έκαστο. Εάν σκεφτείτε ότι μια μονάδα αφαλάτωσης, η οποία θα σας δίνει 700 κυβικά την ημέρα, θέλει 1 εκατομμύριο για να την εγκαταστήσεις και θέλει από εκεί και πέρα τις κιλοβατόρες να τις πληρώσεις για όσα χρόνια θα δουλεύει, και κάνεις το λογαριασμό, θα δεις ότι αυτό το έργο το οποίο γίνεται άπαξ και θα κρατήσει 30, 40, 50 χρόνια, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο συμφερότερο υπάρχει. Είναι δόγμα σε εμάς στα υδραυλικά ότι η επιφανειακή απορροή είναι η καλύτερη και φτηνότερη και η πιο ενδιαφέρουσα. Μακράν από κάθε άλλη λύση. Και είναι στη διάθεσή σας βέβαια, όποιος θέλει να γράψει, να μου στείλει κάποιες σκέψεις του, κάποιες ενστάσεις του, πολύ ευχαρίστως. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από την καρδιά μου, να ευχαριστήσω τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, όλους αυτούς τους ανδριώτες που δουλεύουν επιστημονικά, παρουσιάζονται μια σειρά από έργα. Οι άνθρωποι είναι ένα μέρος που φυσάει πολύ, μας καθαρίζει το μυαλό, καθαρίζει τις θάλασσες. Μας παίρνει όμως και κάτι ανεμογεννήτριες 120-130 μέτρα. Να είναι μικρό χαμηλότερο. Να μπουν σε μέρη. 150%. Να μπουν σε μέρη που δεν ενοχλούν. Όλα αυτά, όλα πρέπει μαζί, από εδώ μέσα δηλαδή. Οι άνθρωποι αυτοί που βλέπετε, κάποιοι επιστήμονες που είναι προς τιμή, τους καθηγητές του Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκοί που είναι μαζί μας, θέλουμε βοήθεια. Τις απόψεις σας θέλουν πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου το φίλο μου τον Βαγγέλη, το γραφική λέσχη που μας βοήθησε πάρα πολύ. Να τον ευχαριστήσουμε. Και όλοι σας, καλή σας νύχτα.